Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 29 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας εδώ στην τηλεόραση του Capital από το Top Story. Τρεις μόλις ημέρες πριν την πρωτοχρονιά, η εκτόξευση των κρουσμάτων στη χώρα μας θέτησε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, ασκώντας τρομερή πίεση στο σύστημα υγείας. Με νέο διάταγμα, το Υπουργείο Υγείας απαγορεύει με ισχύ από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021 την παρουσία σε οικίες ατόμων των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων. Την ώρα που οι εμβολιασμοί συνεχίζονται στο νησί για τρίτη μέρα, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε μαζί να δούμε τίτλους ειδήσεων. Κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ έσπασαν χθες τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, καταγράφοντας 751 νέα περιστατικά λίμωξης. Συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας και την Επιδημιολογική Ομάδα. Έντονη ανησυχία για δραματική αύξηση των κρουσμάτων μέσα στις επόμενες μέρες. Εμβολιάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και κάλεσε το κοινό να τηρεί ευλαβικά τα μέτρα. Υπενθύμηση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι στενές επαφές από το Υπουργείο Υγείας. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για COVID-19. Τεράστιο επίτευγμα το εμβόλιο, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Ξεπερνούν τις 180.000 οι νεκροί στη Ρωσία. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τα κρούσματα στη Νότια Αφρική. Στη δημοσιότητα σήμερα το πόρισμα Καλογύρου για τους φακέλους και τις πολιτογραφίσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τα μέτρα, τα νέα μέτρα με άμεση ισχύ που ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο των αρνητικών ρεκόρ που καταγράφει η επιδημιολογική εικόνα τις τελευταίες μέρες. Στα νέα μέτρα δίδονται εξαιρέσεις για παρουσία ατόμων σε σπίτια. Πάμε αμέσως στη Χριστιάνα Βερεσία για όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χριστιάνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λόγω της άσχημης επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρήθηκε στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού στην κοινότητα, απαγορεύεται σε ισχύ από σήμερα στις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021 η παρουσία σε οικίες ατόμων πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων. Εξαιρέσεις για την παρουσία μη μόνιμα διαμενόντων σε οικίες θα γίνονται μόνο σε περίπτωση που είναι για σκοπούς φύλαξης ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία για τη χρονική περίοδο ή διάρκεια όπου η φυσική παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη στον χώρο εργασίας τους και για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παραμένουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη φροντίδα του ατόμου ώστε να μην το εκθέτουν σε κίνδυνο. Διευκρινίζεται ότι μόνο για την 31 Δεκεμβρίου επιτρέπεται η παρουσία πέραν των μόνιμα διαμενόντων σε οικία, νοούμενο ότι προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες και ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων στην οικία δεν θα υπερβαίνει τα 10 πρόσωπα περιλαμβανομένων και των ανήλικων. Να πούμε ότι παράλληλα παραμένουν σε ισχύ πιο οι απαγορεύσεις σε ανοιχτούς υπαίθριους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς χώρους. Και παράλληλα για σκοπούς αποσυμφόρησης και περιορισμού της πιθανότητας μετάδοσης του ιού σε εργασιακούς χώρους, από αύριο και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ο κρατικός και ευρύτερος κρατικός τομέας εργάζονται με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών και το προσωπικό που θα αποδεσμευτεί θα παραμείνει στην οικία του προκειμένου να εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Σύσταση γίνεται επίσης και προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως και εκεί όπου είναι εφικτό να δοθούν διευκολύνσεις στο προσωπικό για κατοίκον τηλεργασία. Οι αποφάσεις αυτές που έχουμε αναφέρει, Στέφανη, θα ρυθμιστούν με διάταγμα που θα εκδοθεί εντός της ημέρας. Και ισχύουν από τις 6 το απόγευμα σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή, Χριστιάνα. Τώρα, μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος χθες έλαβε το εμβόλιο κατά του ιού, σειρά πήρε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Ο Αρχιεπίσκοπος εμβολιάστηκε στις 10.30 το πρωί στο Κέντρο Υγείας Αλατσιών στη Λευκοσία. Έλαβε σήμερα το εμβόλιο κατά της πανδημίας του κορονοϊού και ο προκαθημένος της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, στο Κέντρο Υγείας Λατσών. Έφτασε στο κέντρο, Στέφανη, γύρω στις 10.15 το πρωί και πριν από το ραντεβού που ορίστηκε από τους αρμόδιους λειτουργούς για να του χορηγήσουν το φάρμακο. Αμέσως μετά τον εμβολιασμό έστειλε μήνυμα στους πολίτες να μην φοβούνται και να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, καθώς και να τηρούν πιστά τα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Χριστιανά, μένεις μαζί μας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου μετά τον εμβολιασμό του. Έκαναμε το εμβόλιο. Μπορώ να πω ότι δεν το κατάλαβα.
αμέσως το έβαλε χωρίς καν να το αντιληφθώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιστήμονες που εφεύραν αυτόν το εμβόλιο που θα βοηθήσουν τον κόσμο να αποκτήσει αντισώματα και να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μαζί με τις άλλες ασθένειες που ζούμε θα ζήσουμε και με αυτήν την ασθένεια. Θα έχουμε μια ασφάλεια με το εμβόλιο που εφεύρα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί, να τηρούμε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνησή μας, διότι αν δεν τα τηρούμε δεν θα πάμε καθόλου καλά. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνουμε αυστηροί και κάλεσα και τους ιερείς μας και τους εκκλησιαζομένους ότι δεν έχουμε κανέναν πρόβλημα. Όλοι μας πρέπει ο ένας να προφυλάει τον άλλο και τον εαυτόν του αλλά και τον συνάνθρωπον του. Και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι κανένας δεν κόλλησε μέσα στην εκκλησία, διότι από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε ο καθένας να κάθεται σε απόσταση από τον άλλο, να φέρουν όλοι τις μάσκες τους, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί που τα χαλούσα λίγο ήταν την ώρα που πήγαινα να κοινωνήσω και τους είπα πολλές φορές και επιμένω, αν υπάρχουν πολλοί που θέλουν να κοινωνήσουν, βγάζομαι και δεύτερον Άγιον Ποτήριο, βγάζομαι και τρίτον, ούτως ώστε να τους διευκολύνουμε. Και ένα δεύτερο που ανέφερα και προχθές στον Πρόεδρο, όταν έχουμε γιορτές ή μνημόσυνα και έχουμε κόλληβα και εκεί το χαλού. Πηγαίνουν όλοι ο ένας πάνω στον άλλο για να πάρουν κόλληβα. Και τους είπα να βγάζουν τραπεζάκια έξω, να έχουν σακουλάκια και υπάρχουν και φτιαράκια πλαστικά, να βάζουν μέσα και να περνούμε τη σειρά να παίρνουν τα κόλληβα και να φεύγουν. Δυστυχώς παίρνουν τα κόλληβα, πηγαίνουν πιο πέρα και κάνουν πηγαδάκια ο ένας δίπλα στον άλλο. Πρέπει να μάθουν ο ένας να μην μπαίνει στα μούτρα του άλλου. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ο ιός δεν θα φύγει από την κοινωνία. Δηλαδή όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να προσέχουμε. Ούτε να δεχόμεθα τον άλλο μέσα στα μούτρα μας, αλλά ούτε και να μπαίνουμε μέσα στα μούτρα του άλλου. Εάν δεν γίνουμε αυστηροί, δεν θα απαλλαγούμε από τον ιό. Και πρέπει ακριβώς για ένα χρονικό διάστημα όλοι μας να γίνουμε αυστηροί, να φύγει ο ιός, ούτως ώστε να απαλλαγούμε άπαξ και απαντός και ο κάθε πολίτης να πάει στη δουλειά για να δούμε καλύτερες μέρες. Εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι έβαλα το εμβόλιο. Να μην φοβηθεί κανείς να το βάλει. Και δεν θα πάθει κανείς τίποτε από τη στιγμή που ο άνθρωπος αφήσει μέσα του τον Θεό να ενεργεί, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από το κακό, από τον διάβολο. Συνεπώς, δεν μπορεί το κακό να ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο. Ας αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας και δεν μπορεί ο διάβολος να μας κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό συστήνω σε όλους να μην φοβηθούν το εμβόλιο. Δεν πρόκειται να μας κάνει κακό. Καλό θα μας κάνει και να έρθουν όλοι να το βάλουν για να δουν καλύτερες ημέρες.
να έχουν ακριβώς να δημιουργηθούν αυτές οι αντιστάσεις μέσα μας, ούτως ώστε να μην μας προσβάλλει πλέον ο ιός. Χριστιανά, επιστρέφουμε πίσω σε σένα για να δούμε και την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ένα νέο θάνατο συμπολίτη μας, αλλά και αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων με 751 θετικά περιστατικά, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, Στέφανη. Και το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στην νόσο COVID-19 αφορά σε άντρα ηλικίας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τώρα, όσον αφορά τις εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν 751 περιστατικά κορονοϊού, 194 κρούσματα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης, 3 κρούσματα στα πλαίσια που λήχθηκαν ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια Λάρνακα και Πάφου, 51 κρούσματα από δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 45 ακόμα από δείγματα που λήφθηκαν από τα μικροβολικά εργαστήρια των γενικών νοσοκομείων, 7 ακόμα στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από προσωπικούς γιατρούς, 2 ακόμα κρούσματα στο πλαίσιο που λήφθηκαν επανελέγχου που διενεργείται την 7η μέρα από την άφιξη ατόμων που επέστρεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τέλος, 449 κρούσματα από δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Δηλαδή, τα rapid test ήταν 449 χθες. Συνολικά, να πούμε ότι στα νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 153 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 51 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 51 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 28 είναι διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 23 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στο νοσοκομείο Αμοχώστου νοσηλεύονται 63 ασθενείς, εκ των οποίων είναι 5 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και οι κλινήριες ασθενείς είναι 19 και από ιδρύματα 4 ασθενείς. Μάλιστα. Τώρα, μετά την απόφαση για αλλαγή της πολιτικής και τον τερματισμό της επαλήθευσης με τη μοριακή μέθοδο των θετικών αποτελεσμάτων από rapid test αντιγόνου, το Υπουργείο Υγείας έκανε υπενθύμηση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι στενές επαφές των κρουσμάτων, Χριστιανά. Ναι, Στεφανή, και ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία συχνηλάτησης και οι στενές επαφές που το ίδιο το κρούσμα δηλώνει στην μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης και οφείλουν να τηρούν κατά γράμμα την διαδικασία. Όταν ένα πρόσωπο ενημερωθεί από άτομο του περιβάλλοντος του πώς εντοπίστηκε θετικό στον ιό, θα δηλωθεί στην μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης και οφείλει αυτόματα να αυτοπεριορίζεται και αναμένει οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας. Και τα άτομα που δηλώνονται ως στενές επαφές λαμβάνουν εντός 24 ώρων από την αποστολή των στοιχείων τους για το κρούσμα γραπτό μήνυμα με τις οδηγίες για τις στενές επαφές. Η παραβίαση των κατευθυντήριων οδηγιών εγκυμονεί εκτός από κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αποτελεί και παραβίαση των σχετικών διαταγμάτων. Και τέλος, Χριστιανά, να πούμε ότι θετικός ο κομμώτης στον ιό στη Λευκοσία έσπασε την καραντίνα και δούλευε κανονικά. Βγήκε θετικό στον κορονοϊό, Στέφανη, και έσπασε την καραντίνα, εξυπηρετούσε πελάτες στο υποστατικό του και ο λόγος για 54χρονο ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου, ο οποίος αντί να βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό, το Σάββατο πήγε κανονικά στην επιχείρησή του. Η αστυνομία, μετά από πληροφορίες που έλαβε, έκανε έφοδο στο κομμωτήριο και εντοπίσε συνολικά 5 άτομα. Τα μέλη της δύναμης ζήτησαν να επιστρέψει στην οικία του και τον κατάγγειλαν γραπτός. Ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αφού θα σχηματιστεί φάκελος εναντίον του, ενώ τα άτομα που ήταν στο κομμωτήριο έλαβαν οδηγίες να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού. Μάλιστα, Χριστιανά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έσπασε λοιπόν κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, ενώ ασφυκτική είναι η πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας. Πάμε να συνδεθούμε με την καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας Μαρία Κολλίου για να δούμε πώς ερμηνεύεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας αυτή τη στιγμή, αλλά να δούμε και να συζητήσουμε και για τα μέτρα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κολλίου, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές μας. Με υγεία, αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, κυρία Κολλίου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ήρθαν αυτά τα νέα μέτρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν έτσι άμεση η δράση σας, βλέποντας και εσείς τα νούμερα χθες, 751 νέα κρούσματα. Αυτό ήταν που σας όθησε, κυρία Κολλίου, το ότι είχαμε αυτή την εκτόξευση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, όπως βλέπουμε. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των κρούσματων στην κοινότητα, γιατί αυτά αυξάνουν όσον αυξάνουν και τα δείγματα που παίρνουμε, οι εξετάσεις που κάνουμε.
Εκείνο που μας ανησυχεί είναι το ότι αυξάνει το ποσοστό θετικότητας αυτών των δειγμάτων. Δηλαδή, στα 100 για παράδειγμα που στέλνουμε, βγαίνουν περισσότερα θετικά από ό,τι προηγουμένως. Ενώ ειδικά για τα rapid test είχαμε ξεκινήσει με 1,5-2% θετικά στις αρχές του μήνα και τώρα έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές το 8%. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια επιδείνωση, δεν είναι φανερό. Ναι. Και... η επιδείνωση ναι. όμως αυτή που οφείλεται, κυρία Κόλλιου, έγινε λάθος χειρισμοί κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να είχαμε πάρει αυστηρότερα μέτρα πολύ πιο νωρίς. Δεν νομίζω ότι είναι τα αυστηρότερα μέτρα που φταίνε. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια που οφείλεται και μπορεί να είναι και το στέλεχος το καινούργιο από τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί στη χώρα αυτή το στέλεχος κυκλοφορούσε από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ναι. αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολύ στενή επαφή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί φοιτητές, πολλοί κάτοικοι είναι Ελληνοκύπροι. Επομένως, υπάρχει μεγάλη διακίνηση από και προς αυτήν τη χώρα. Και επομένως, μπορεί να ήρθε αυτό το στέλεχος. Πότε θα βεβαιωθούμε όμως ότι στα σίγουρα υπάρχει η μετάλλαξη αυτή του ιού. Ξεκίνησαν ήδη το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και κάνει ανάλυση, γενετική ανάλυση των στελεχών που απομονώνονται. Δεν ξέρω πότε θα έχει τελειώσει, αλλά θα μπορέσει να μας δώσει σύντομα, πιστεύω, μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Τώρα, η απόφαση για αυτά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο ήταν μονόδρομος, κυρία Κολλιού. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, φταίνε οι συναθρήσεις, τελικά οι οικογενειακές συγκεντρώσεις. Κοιτάξτε, εκείνο που συμβαίνει, το νόημα των 10 ανθρώπων που λέγαμε, δεν ήταν ότι οι 11 φταίνε και οι 10 δεν φταίνε. Εκείνο που θέλαμε να αποφύγουμε είναι τον στενό συγχρονισμό με ανθρώπους τους οποίους είχαν καιρό να δούμε. Από ποια άποψη? Με αυτούς που είμαι στην οικογένεια μου συγχρονίζομαι καθημερινά, έτσι. Επομένως, λίγο πολύ έχουμε το ίδιο πιθανότητα να έχουμε τον ιό. Αν όμως τώρα τις γιορτές κάνουμε 5 πάρτι των 10 ατόμων οι οποίοι είναι φίλοι μας, τους οποίους έχει καιρό να δούμε, οι συγγενείς μακρινοί κτλ, τότε σημαίνει ότι συγχρονίζομαι με πολύ περισσότερους ανθρώπους. Επομένως, αυτό είναι και το πρόβλημα στην ουσία. Ναι. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει κάπως, αλλά δεν πιστεύω ότι θα λύσει το πρόβλημα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, γιατί έχουμε δει και κάποιες εικόνες... τις παραμονές των γιορτών στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους και της πρωτεύουσας αλλά και, και στη Λέμεσο, όπου γινόταν το αδιαχώρητο, κυρία Κολλιού. Ακριβώς. Όπως έχω ακούσει και σε μεγάλα καταστήματα να γίνεται το αδιαχώρητο, τα οποία δεν έχουν κλείσει. Ναι. Δεν μιλώ για αυτά που προορίζει ο νόμος, τα μόλς, εκεί να κλείσαν, αλλά και άλλα τα οποία είναι πολύ μεγάλα και έχουν μείνει ανοιχτά, και εκεί ακούω διάφορα πράγματα από κόσμο οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο. Σίγουρα είναι θέμα να κατανοήσουμε το νόημα αυτών των μέτρων. Το νόημα των μέτρων είναι να αποφύγουμε τους συνωστισμούς αυτή την περίοδο. Ναι, πώς θα αποφευθεί όμως στους δρόμους, στους εμπορικούς, εκεί όπου ο κόσμος βγαίνει να κάνει τα ψώνια του, βγαίνει να κάνει μια βόλτα. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο στους έξω δρόμους να αποφευθεί. Εκεί πρέπει να βάζουμε τη μάσκα μας και όσο το δυνατόν να προσέχουν οι άνθρωποι να μην είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Mm-hmm. Αν ο καθένας το σκεφτόταν αυτό, θα μπορούσαν να κρατούν αποστάσεις, πιστεύω. Ναι. Αλλά αν κάποιοι με ένα μέρος του πληθυσμού δεν το τηρεί, αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να τηρηθεί ένας τέτοιος κανόνας. Ναι, υπάρχει βεβαίως ένα μέρος που δεν το τηρεί, που είναι το μικρό, θέλω να πιστεύω, η μικρή μερίδα του κόσμου. Τιμωρούνται όμως, κυρία Κολλιού, οι υπόλοιποι, έτσι, που τηρούν ευλαβικά από τον Μάρτιο εδώ και 10 σχεδόν μήνες αυτούς τους περιορισμούς και τα μέτρα. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και τώρα που ισχύει αυτός ο νόμος, αν χρειάζεται να πάω να δω τους γονείς μου, μπορώ να το κάνω, γιατί μπορεί να είναι και άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Επομένως, αυτό το επιτρέπει το μέτρο αυτό, όπως έχει γίνει. Δεν είναι απαγορευτικό. Δεν είναι απάνθρωπο, δηλαδή. Ναι. Το θέμα είναι δεν θα μπορέσουμε να τους έχουμε, τους δικούς μας, στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Θα επιλέξουμε ποιους δικούς μας θα έχουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, υπάρχουν και μεγάλες οικογένειες, κυρία Κολλιού, που είναι 10, 12, 15 άτομα. Καταλαβαίνετε τώρα το δίλημα, ποιον να καλέσω και ποιον να αφήσω έξω. Ναι, να κάνουμε κλήρωση, μου λένε από μέσα τα παιδιά, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τώρα, είναι σοβαρή και η κατάσταση αρκετών συνανθρώπων μας οι οποίοι νοσηλεύονται.
Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, κυρία Κολιού, ναι, γιατί ασκείται μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Όταν άρχισα και έλεγα για τα πράγματα που μας δείχνουν την επιδείνωση και είχαμε μπει τη θετικότητα των δειγμάτων ότι έχει ψηλώσει το ποσοστό θετικότητας, μια άλλη σημαντικότατη παράμετρος που δείχνει επιδείνωση είναι το ότι αυξήθηκαν οι νοσηλίες στις εντατικές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας. Έχουμε περιθώρια για κάποια αύξηση. Δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε κάποια περιθώρια για αύξηση, αλλά εκείνο που φοβόμαστε είναι να μην γίνει αυτή η αύξηση στη συνέχεια ταχύτατη. Διότι αν τα πράγματα ξεφύγουν, από εκεί και πέρα η ρυθμή αύξηση των εισαγωγών στις εντατικές είναι πολύ μεγαλύτερη. Επομένως, μπορεί να ξεφύγει τον έλεγχο. Και να έχουμε για παράδειγμα άλματα. Τώρα έχουμε 24-25, ξαφνικά μπορεί να γίνουν 30, ξαφνικά 35 και να μην τους προλάβουμε. Yeah. Δηλαδή να γίνουν τεράστια άλματα μέσα σε 2-3-4 μέρες. Επομένως, είναι αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε και να προλάβουμε κατά κάποιον τρόπο. Και ξέρετε, κύριε Κούλη, περισσότεροι από εμάς περίμεναν ότι αυτό τον αριθμό των κρουσμάτων που είδαμε χθες θα τον είχαμε μετά τις γιορτές. Ήρθε χθες, ήταν ένα σοκ για όλους μας, θέλω να πιστεύω. Τι να αναμένουμε για τις επόμενες μέρες? Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η επιδημία ξαπλώνεται, έτσι. Αυτό είναι δυστυχώς το θέμα. Το τι θα προκύψει παρακάτω, πάλι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Το πιο πιθανό θα είναι να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον λόγο. Έχει τώρα 2,5 εβδομάδες που πάρθηκαν τα μέτρα και δεν βλέπουμε ούτε καν σταθεροποίηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια έστω σταθεροποίηση των κρουσμάτων, να μην υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε. Το γεγονός ότι συνεχίζει η αύξηση δείχνει ότι μάλλον δεν επαρκούν τα μέτρα. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή για ένα νέο καθολικό lockdown μέσα στις επόμενες μέρες? Στις επόμενες άμεσα νομίζω θα προσπαθήσουν όλοι να το αποφύγουν. Αλλά μετά το τέλος των γιορτών δεν το ξέρω. Αυτό εξαρτάται από την κατάσταση. Από τις 7 Ιανουαρίου δηλαδή να αναμένουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Και πάλι αυτό που λέω είναι λάθος από την άποψη ότι εξαρτάται να μην υπάρξει ανατροπή. Έτσι, και η βασική ανατροπή που θα υπάρξει είναι οι αναπνευστήρες. Είναι πόσοι άνθρωποι θα χρειαστεί να μπουν σε εντατικές και να διασωληνωθούν. Είναι αυτό που μας καθορίζει ουσιαστικά την πολιτική αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή, άμα οι άνθρωποι, επειδή όσοι μπαίνουν στις εντατικές, δεν είναι μόνο ότι είναι πολύτιμα τα κρεβάτια στην εντατική και κάποια στιγμή θα τελειώσουν και δεν θα έχουμε πού να τους βάλουμε. Φυσικά, να ξεκαθαρίσω κάτι, αναπνευστήρες υπάρχουν, έτσι. Έχουμε πάνω από 100 αναπνευστήρες. Εκείνο που κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα είναι όσον αφορά τους εντατικολόγους. Ναι. Διότι και νοσηλευτές υπάρχουν. Έχουν εκπαιδεύσει αρκετούς στο νοκιπή για να μπορούν να αναλάβουν επιπλέον καθήκοντα. Οι εντατικολόγοι όμως είναι ένας πεπερασμένος αριθμός, δυστυχώς. Όσο και αν έχει ψάξει, ο νοκιπή δεν κατάφερε να τους αυξήσει ακόμα περισσότερο. Και μπορεί να επιτάξει και τους ιδιώτες, αρκετοί έχουν έρθει μέσα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει και σε όλους, διότι αυτή τη στιγμή φεύγουν περιστατικά τα οποία δεν είναι COVID από τις εντατικές μας, για παράδειγμα το νοσοκομείο Λευκωσίας, και πάνε σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Αυτό θα σας έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς από COVID, είναι και οι άλλοι ασθενείς, οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κολιού. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα στην Μακάρι, πορεία. Αμήν. Λοιπόν, προχωράμε εμείς για το εμβόλιο, την αποτελεσματικότητα, τις αντεδείξεις, καθώς και τη μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον κορονοϊό στην Κύπρο. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον καθηγητή γενετικής και διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Δέλτα. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πριν πάμε στους εμβολιασμούς, θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας για αυτά τα νέα μέτρα, το νέο διάταγμα από το Υπουργείο Υγείας που ανακοινώθηκε σήμερα. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπε η κυρία συνάδελφος Μαρία Κολιού. Τα μέτρα κινδυνεύουν
κινδυνεύουμε να πάει πίσω σε κάποιο σοβαρό lockdown. Δεν το απεύχομαι και εγώ. Αλλά νομίζω ότι πριν γίνουν καλύτεροι οι αριθμοί, θα γίνουν χειρότεροι. Κρίνοντας δηλαδή από την μικρή εμπειρία, βλέποντας τις τελευταίες μέρες πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, δεν θα εκπλαγώ αν στις επόμενες μερικές μέρες έχουμε ημερήσια περιστατικά πέραν των 1000. Ήδη χτυπήσαμε πέραν των 700. Οπότε αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν πειθαρχούμε. Ναι. Νομίζουμε ότι πειθαρχούμε το μέρος της μέρας. Ένα κομμάτι της μέρας προσέχουμε, το άλλο κομμάτι της μέρας δεν προσέχουμε. Νομίζουμε ότι επειδή κάνουμε παρέα, τρώμε, πίνουμε καφέ κλπ. Με δικούς μας ανθρώπους, ότι δεν θα κολλήσουμε. Δεν είναι έτσι. Επομένως όλοι είμαστε. Όλοι φέρουμε την ευθύνη για την αύξηση των κρούσματων. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι προσέχουμε περισσότερο από άλλους. Αλλά είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα νεότεροι άνθρωποι με την επιθυμία που έχουν και λόγω των ημερών για παρέα, συζήτηση, χαλάρωση, νομίζουν ότι επειδή είναι οι φίλοι τους, οι πολιτοί τους, οι συγγενείς τους, ότι δεν μπορούν να κολλήσουν. Και όμως φαίνεται ότι τα πιο πολλά περιστατικά πλέον είναι περιστατικά αλυσίδων μεταξύ φίλων και συγγενών. Δεν είναι από ξένους. Γιατί από ξένο και μετά πάει αλυσιδωτά σε όλα τα υπόλοιπα μέλη. Ναι, γιατί αν κάνουμε και έτσι απλά μαθηματικά και πούμε ότι ο καθένας από εμάς έχει άλλες 10 επαφές και αυτό πάει λέγοντας, έτσι. Αυτό, έτσι ακριβώς. Και κάθε μέρα ακούω και εγώ και πολλοί άλλοι την ίδια ιστορία, ότι είμαι σε καραντίνα ή ήρθε ο τάδε ο φίλος μου ή ο συγγενής μου ή ο αδερφός μου ή ο σύζυγος σε επαφή κλπ. Συνεχώς τα ακούμε, διότι έχει διασπαρεί πλέον ο ιός σε όλο τον κόσμο, έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε ευρύτερη οικογένεια και γι' αυτό είναι αδύνατο να ειχνηλατηθούν και να ελεγχθούν. Μόνο η αυτοπιθαρχία θα μας σώσει. Και ιός τα εμβόλια. Και τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι η τελική λύση. Έχουν ξεκινήσει, είναι, διανύουμε την τρίτη μέρα εδώ στη χώρα μας. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να εμφανίσει ακραίες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, κύριε Δέλτα, ή θεωρείτε πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, όταν τα εμβόλια δοκιμάζονται κατά την πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάση, αυτά είναι που ελέγχουν οι ερευνητές, οι γιατροί. Ελέγχουν δύο κύρια πράγματα. Την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και ιδίως την ασφάλεια. Πρώτα την ασφάλεια και μετά την αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, είναι ελεγμένο. Τώρα, αυτά που ακούγονται ότι ίσως να παρουσιαστούν κάποιες παρενέργειες ύστερα από ένα χρόνο, ας πούμε, είναι παρατραβημένα. Νομίζω ότι είναι υπερβολές από αυτούς που έχουν ενδιασμούς για ίσως άλλους λόγους. Ή είναι, ξέρω εγώ, μια πρακτική συνωμοσιολογίας για το πώς και το γιατί. Ναι, τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί να είναι αρκετά ασφαλή μάλλον και αποτελεσματικά. Πώς θα πιστεί ο κόσμος που έχει, έχει ένα προβληματισμό, μια ανησυχία, κύριε Δέλτα, για να εμβολιαστεί? Είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να εμπιστευτεί τους ειδικούς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι εύκολα κατανοητά σε οποιονδήποτε έχει περάσει από ένα γυμνάσιο και έμαθε στοιχειώδη βιολογία. Από εκεί και πέρα πρέπει να εμπιστευτείς τους ειδικούς. Μην ξεχνούμε ότι η έρευνα και η μελέτη των εμβολίων αυτών δεν έχει σταματήσει. Οι γιατροί παρακολουθούν και έχουν έννοια συνεχώς μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν λάβει το εμβόλιο και τους παρακολουθούν ακριβώς για να εντοπίσουν αν παρουσιαστούν σπάνιες παρενέργειες, διότι συχνές παρενέργειες έχει δειχθεί ότι δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν συχνές, σοβαρές παρενέργειες, τα εμβόλια δεν θα έπαιρναν έγκριση. Έτσι, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Αν υπήρχαν συχνές και σοβαρές παρενέργειες, τα εμβόλια δεν θα έπαιρναν έγκριση. Εκείνο που τώρα παρακολουθούν και θέλουν να μάθουν οι ερευνητές είναι αν υπάρχουν σοβαρές σπάνιες παρενέργειες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένας στις 10.000, ένας στις 100.000. Μπορεί να συμβεί. Πολύ σπάνιες παρενέργειες μπορεί να συμβούν. Όλα τα φάρμακα και όλα τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν κάποια σπάνια παρενέργεια. Αυτός δεν είναι λόγος για να αφήσουμε να πεθαίνουν άνθρωποι λόγω της πανδημίας. Ναι. Γνωρίζουμε ποια είναι η διάρκεια προστασίας που μας παρέχει το εμβόλιο? Συγγνώμη, η διάρκεια... Προστασίας. Για πόσο καιρό θα μας προστατεύει το εμβόλιο αυτό? Νομίζω ότι και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, διότι μόλις τώρα έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί,
και πρέπει να περάσει αρκετός καιρός για να δούμε για πόσο διαρκεί η ανοσία. Οι άνθρωποι έχουν δεδομένα από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι κλινικές μελέτες των εμβολίων και τους παρακολουθούν. Επομένως, είναι μόλις μερικοί μήνες. Σίγουρα υπάρχει ανοσία για μερικούς μήνες. Τώρα, αν υπάρχει για πολλούς μήνες ή για χρόνια, αυτό θα φανεί από εδώ και πέρα, που θα παρακολουθούνται συστηματικά ή θα δηλώνονται νέα περιστατικά, νέα κρούσματα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη αρρωστήσει πριν από καιρό. Επομένως, είναι και αυτό ένα ανοιχτό ερώτημα. Αυτό ισχύει και για τη φυσική ανοσία και για την ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς, ασφαλείς απαντήσεις. Αντενδείξεις για ποιους υπάρχουν, κύριε Δέλτα, ποιοι δεν θα πρέπει να εμβολιαστούν? Γιατί έχουμε ακούσει και για τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αλλεργίες. Κοιτάξτε, αν γνωρίζει κάποιος ότι είναι αλλεργικός σε κάποιο από τα συστατικά του, του εμβολίου και ειδικά την πολυεθυλενογλυκόλη για ένα από τα εμβόλια ή τα άλλα συστατικά, προφανώς και πρέπει να το αποφύγει. Επίσης, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον για το εμβόλιο της Pfizer που ήρθε και στην Κύπρο, δεν ενδείκνεται ο εμβολιασμός σε άτομα κάτω των 16 ετών. Και επίσης δεν ενδείκνεται σε άτομα τα οποία, σε γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες. Ναι. Επομένως, αυτές είναι οι αντιενδείξεις που γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα, εξηγήστε μας λίγο τι σημαίνει η μετάλλαξη του ιού και πόσο συνηθισμένο είναι και αν αυτές οι μετάλλαξεις μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ναι. Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις είναι που συμβαίνουν πολλές, δεν είναι μία. Είναι χαρακτηριστικό αυτών των κορονοϊών. Είναι σύνηθες να συμβαίνουν αλλαγές στο γενετικό υλικό του ιού, που είναι το RNA. Τώρα, εκείνο που το δεδομένο ποιο είναι, το δεδομένο είναι ότι για να φτιαχτεί, πώς δουλεύει το εμβόλιο. Το εμβόλιο δουλεύει δίνοντας στον εθελοντή mRNA. Το mRNA είναι ένα μόριο, ένα μέρος του γενετικού υλικού του ιού, επαναλαμβάνω, ένα μικρό μέρος του γενετικού υλικού του ιού, από μόνο του δεν μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά όταν μπει στα κύτταρα, στα ανθρώπινα κύτταρα, χρησιμοποιείται ως οδηγός, δίνει οδηγίες δηλαδή, για να φτιαχτεί μια πρωτεΐνη, για να κατασκευαστεί μια πρωτεΐνη. Αυτή η πρωτεΐνη είναι η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο περίβλημα έξω-έξω του ιού. Αυτή την πρωτεΐνη είναι που χρησιμοποιεί ο ιός, ο κοροναϊός, για να αναγνωρίσει το ανθρώπινο κύτταρο και να ανοίξει την πόρτα να βγει μέσα. Όταν ο οργανισμός δει αυτή την πρωτεΐνη, ο οργανισμός, ο ανθρώπινος, δει αυτή την καινούργια πρωτεΐνη, την αναγνωρίζει ως ξένη. Δεν την έχει ξαναδεί ποτέ. Και κάνει μια κλασική ανοσολογική αντίδραση, δημιουργώντας αντισώματα και εκπαιδεύοντας τα φλεφοκύτταρα να επιτεθούν κατά της πρωτεΐνης αυτής. Επομένως, όταν έρθει ο ιός, ο εισβολέας, θα αναγνωρίσει ο οργανισμός μας αυτή την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο εξωτερικό περίβλημα του ιού και θα καταπολεμήσει τον κορονοϊό. Δηλαδή, ο οργανισμός θα είναι έτοιμος εκ των προτέρων, θα είναι ένας εκπαιδευμένος στρατιώτης για να καταπολεμήσει αυτόν τον κορονοϊό. Τώρα, αυτές οι μεταλλάξεις ενδεχομένως, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, αλλά ενδεχομένως να αλλάξουν την δομή αυτής της πρωτεΐνης. Και ο νέος ιός, ένας μεταλλαγμένος ιός, να εμφανιστεί δείχνοντας μία πρωτεΐνη για την οποία δεν είχε εκπαιδευτεί προηγουμένως ο οργανισμός μας, ο ανθρώπινος οργανισμός, μέσω του εμβολίου. Σε εκείνη την περίπτωση, ενδεχομένως ο κορονοϊός να μπορεί να μολύνει και να προκαλέσει ασθένεια, COVID-19. Σε τέτοια περίπτωση, όταν συμβεί και αναγνωριστεί ότι έτσι έγινε, οι άνθρωποι θα αντιδράσουν φτιάχνοντας νέα εμβόλια. Και η νέα αυτή τεχνολογία με το mRNA, έχει ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει, είναι ακριβώς το ότι μπορεί πιο εύκολα από προηγούμενες τεχνολογίες να φτιάξει ένα νέο εμβόλιο. Και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, υποθέτω. Ακριβώς. Και πιο εύκολα, και πιο φθηνά και πιο σύντομα να φτιάξει ένα νέο εμβόλιο, το οποίο να είναι έτοιμο σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο, όπως έγινε και με το εμβόλιο που είναι τώρα διαθέσιμο. Επομένως, έχουν γνώση οι φύλακες, θα έλεγα, και αν συμβούν τέτοιες μεταλλάξεις που είναι αναμενόμενο να συμβούν, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν συμβεί ακόμα μεταλλάξεις οι οποίες ακριβώς να επηρεάζουν την ανοσολογική ικανότητα
που προσδίδει το υφιστάμενο εμβόλιο. Ναι. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η αύξηση στη μεταδοτικότητα που παρατηρείται στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες οφείλεται στην μετάλλαξη αυτή του ιού που μπορεί να ήρθε από τη Βρετανία? Δεν θα το απέκλεια. Δεν γνωρίζω. Ναι. Δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή, αν ο ιός αυτός όντως είναι ακόμα πιο μολυσματικός από ό,τι ήταν πριν, δηλαδή ο ιός είναι ήδη πολύ μολυσματικός. Αυτό το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχει ένα χαρακτηριστικό αυτός ο ιός που ήταν πολύ διαφορετικό από άλλους, είναι αυτό, ότι είναι πολύ μολυσματικός. Τώρα, αν έγινε ακόμα πιο μολυσματικός, εντάξει. Ναι, είναι πιθανό να έχει έρθει στην Κύπρο, αλλά αν δεν γίνουν γενετικές mm-hmm. έρευνες και να καθορίσουν την αλληλουχία του γενετικού υλικού του ιού, δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε σίγουρα. Πιο μολυσματικός δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο επιθετικός, έτσι, κύριε Δελτά, όσον αφορά τα συμπτώματα να είναι πιο βαριά? Επιθετικός μπορεί να είναι, με την έννοια ότι μολύνει πιο εύκολα, αλλά ναι. όπως είπατε, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δημιουργεί και πιο σοβαρή νόσο. Mm-hmm. Μπορεί η νόσο να είναι και υπιότερη. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Mm-hmm. Τώρα, για να δούμε μείωση στα κρούσματα, πρέπει να ολοκληρωθεί το πλάνο του εμβολιασμού, κύριε Δέλτα, γιατί οι Βρετανοί λένε πως πρέπει να εμβολιάζει 2 εκατομμύρια ανθρώπους την εβδομάδα για να αποφύγει το τρίτο κύμα. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και επειδή mm-hmm. έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να περιμένουμε να εμβολιαστεί τόσος πολλής κόσμος στην Κύπρο, έχουμε 1 εκατομμύριο πληθυσμό περίπου, πρέπει να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος, πολλές χιλιάδες, για να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε και να μην ανησυχούμε τόσο πολύ για την μόλυνση, που σημαίνει ότι μέχρι να επιτευχθεί αυτό, που θα πάρει κάποιους μήνες, πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας. Δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι? Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα έρθουν τα εμβόλια. Ναι. Δεν γνωρίζω εγώ το πλάνο του Υπουργείου mm-hmm. Υγείας για το πόσα εμβόλια mm-hmm. θα έρθουν σε πόσο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ακούσαμε για κάποιες χιλιάδες κάθε εβδομάδα. Αν είναι αυτό... Θα το μάθουμε αργότερα από την κυρία Καλακούτα, θα τη ρωτήσουμε. Είναι ένα ερώτημα που το γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Τώρα, πείτε μας κάτι άλλο. Όσοι εμβολιάζονται θα πρέπει πάλι να τηρούν τα μέτρα, το τρίπτυχο αυτό, τη μάσκα, τις αποστάσεις, το συχνό πλύσιμο των χεριών? Η δική μου εισήγηση είναι ότι μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ίσως γύρω στο 60-70%, ναι. ίσως και περισσότερο, mm-hmm. πρέπει να προσέχουμε, διότι mm-hmm. εκείνο το ποσοστό των ατόμων που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα είναι ευάλωτοι. Mm-hmm. Θα είναι πολύ ευάλωτοι στον ιό σε σύγκριση με αυτούς που θα έχουν εμβολιαστεί. Mm-hmm. Επομένως, για να τους προστατεύσουμε, πρέπει ακόμα και οι εμβολιαστέντες να προσέχουν, διότι ενδεχομένως ο εμβολιαστής, κάποιος ο οποίος έχει πάρει το εμβόλιο, ίσως εξακολουθεί να μπορεί να μολύνεται και να μεταδίδει τον ιό, παρόλο που ο ίδιος δεν ασθενεί. Mm. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Δεν γνωρίζω την απάντηση, αλλά φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις, αυτός που εμβολιάζεται προστατεύεται μεν από την ανάπτυξη νόσου, mm-hmm. δεν ασθενεί μεν, όμως μολύνεται και ενδεχομένως να μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Επομένως, πρέπει Μάλιστα. να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Mm-hmm. Ναι. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε να πούμε και για αυτή τη μεγάλη έρευνα που θα δημιουργηθεί στη χώρα μας. Πού βρίσκεται, έχει ξεκινήσει, υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς εθελοντών, κύριε Δέλτα? Βεβαίως υπάρχει ανταπόκριση, απλώς είναι κάπως μειωμένη αυτές τις μέρες λόγω των γιορτών. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. επιτρέψτε μου μέσα από την εκπομπή σας να πω ξανά ένα τηλέφωνο. Ενθαρρύνουμε mm-hmm. όσους έχουν ασθενήσει με τον κορονοϊό, mm-hmm. ενθαρρύνουμε όσοι ήταν θετικοί στο PCR για τον κορονοϊό να επικοινωνήσουν στο 22 89 28 15 ή στην ιστοσελίδα του κέντρου μας που είναι biobank.cy, mm-hmm. biobank.cy, και να δηλώσουν να έρθουν εδώ στο εργαστήριό μας, στη βιοτράπεζα, για να δώσουν λίγο αίμα και mm-hmm. να μας πούν λίγα πράγματα για το ιστορικό τους, για να προβούμε σε δωρεάν ανάλυση mm-hmm. αντισωμάτων και να φυλάξουμε υλικό για μελλοντικές μελέτες για αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Δέλτα. Καλή χρονιά, αν δεν ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Προχωράμε. Τρίτη μέρα λοιπόν τον εμβολιασμό στη χώρα μας και πάμε να μάθουμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια των ιατρικών υπηρεσιών. Καλώς σας μεσημέρι, χρόνια πολλά κυρία Καλακούτα. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και σε εσάς. Άρχισαν οι εμβολιασμοί, πώς κυλά μέχρι τώρα η διαδικασία? Η διαδικασία κυλά ομαλά, στα πλαίσια του σχεδιασμού που έχει γίνει. Ολοκληρώνεται έγκαιρα και όπως το είχαμε προγραμματίσει. Όπως γνωρίζετε ήδη, ξεκινήσαμε με στέγες εμπειρίας οι κλειστές δομές, στα πλαίσια συγκεκριμένου προγραμματισμού. Την Κυριακή είχαμε στέγες εμπειρίας Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρναγα. Είχαμε σημαντικά 9 στέγες εμπειρίας. Και χτες προχωρήσαμε σε αμόχωστο και πάφο. Αμόχωστο και πάφο θα ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα, διότι είναι θέμα 2 ημερών για να ολοκληρωθούν. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των. Έχετε στοιχεία, νούμερα για το πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής, κύριε Καλακούτα? Έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα δίνουμε στοιχεία για τους αριθμούς, απλώς για να μην μπούμε στο, στο παιχνίδι των αριθμών. Απλώς εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο προγραμματισμός όσον αφορά τις στέγες ευγυρίας συνεχίζει στα πλαίσια όσων έχουν δηλωθεί, όσων έχουν δηλώσει, εκδηλώσει ενδιαφέρον για εμβολιασμό. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε χτες ήταν όταν επικοινωνούσαμε, επιβεβαιώνοντας τους αριθμούς που μας είχαν δώσει για να ξέρουμε να πάει ο ακριβής αριθμός το φιαλίδιο, ότι πρέπει να συντηρούνται με συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε ούτε μια δόση. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι είχε αυξηθεί το ενδιαφέρον. Μάλιστα, χτες το βράδυ, μια και μετά από τη Λεμεσό, συγκεκριμένο κέντρο της Λεμεσού, ενώ αρχικά μας είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 58 άτομα, παζαρεύαμε, ας πούμε, χτες βράδυ για 76. Ότι λέω παζαρεύαμε για το πρακτικό κομμάτι, διότι εμείς δεν πρόκειται να αρχίσουμε σε κανέναν να εμβολιαστεί. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι όλα κυλούν ομαλά, κυλούμε γρήγορους ρυθμούς, μεταφέρεται η εμπειρία του ενός κέντρου, της μιας στέγης ευγυρίας στην άλλη, αυτόν οδήγησε στο να αυξηθεί το ενδιαφέρον από στέγες ευγυρίας που είχαν δηλώσει στην συνέχεια. Άρα, στέγες ευγυρίας πηγαίνουμε μια χαρά. Προχωρούμε κανονικά. Είναι 9.000 τα εμβόλια τα πρώτα, η πρώτη παρτίδα, έτσι? Γύρω στις 9.850, σήμερα καλά. Σήμερα παραλαμβάνουμε την πρώτη, πρώτη κανονική δόση, διότι του Σαββάτου δεν ήταν εμβόλιο, αλλά ήταν μια επιπλέον δόση. Σήμερα θα παραλάβουμε άλλες 6.825 δόσεις. Και θα παραλαμβάνουμε εμβόλια κάθε εβδομάδα. Ο αριθμός των εμβολίων που θα παραλαμβάνουμε θα εξαρτάται από το, στην πρώτη φάση από το το γεγονός ότι έχουμε αδειοδοτημένο εμβόλιο μόνο μιας εταιρείας. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα έχει εγκριθεί και θα δοθεί αδειοδότηση και σε ένα δεύτερο εμβόλιο. Και μετά θα προχωρήσουμε και σε τρίτο, οπότε σταδιακά θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη ροή εμβολίων. Ναι, άρα με αυτές τις δύο παρτίδες θα εμβολιαστούν τα άτομα τα οποία διαμένουν σε οίκους ευγύριας και σε δομές ηλικιωμένων και ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ακριβώς, ιατρικό, γιατρονοσηλευτικό προσωπικό της πρώτης γραμμής. Ξεκινήσαμε χτες, ξεκινήσαμε κανονικά την Κυριακή από το νοσοκομείο αναφοράς στην Αμόχωστο, με μικρό αριθμό συναδέλφων νοσηλευτών και γιατρών. Ήταν περισσότερο συμβολικό, συμβολική, για λόγους συμβολισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αμόχωστο. Αποκτεί το νοσοκομείο αναφοράς και όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι έχουν προσφέρει τους τελευταίους μήνες. Από χτες ξεκινήσαμε κανονικά να εμβολιάζουμε και στα υπόλοιπα νοσηλευτρία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Είχαμε δώσει στο Μακάριο νοσοκομείο. Σήμερα είχαμε στο Γενικό Νοσοκομείο, έχουμε στο νοσοκομείο της Πάφου και ξεκινούμε από αύριο και με νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα. Ξεκινούμε σταδιακά για να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό υπάρχει, είναι θετικό. Είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό. Επειδή λεγόταν μήπως το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, μήπως έχει κάποιους ενδιασμούς. Όχι, κυλάει πάρα πολύ γρήγορα και θα δείτε, φαντάζομαι, και στα πλαίσια και στη Λεμεσό έχουμε ενδιαφέρον. Οπότε φαντάζομαι ότι καλύψετε και μια τέτοια δραστηριότητα. Οι συνάδελφοι θα βγουν μπροστά. Οι συνάδελφοι
γιατροί, νοσηλευτικοί λειτουργοί, όσοι έχουν σχέση με τα νοσηλευτήρια, τα τετράνοσηλευτήρια, βγαίνουν μπροστά, κάνοντας δηλώσεις, mm-hmm. ενθαρρύνοντας τον κόσμο, και είναι αυτό mm-hmm. που θα βοηθήσει και περισσότερο γιατρονοσηλευτικό προσωπικό να εμβολιάσει. Αλλά να είμαστε έτοιμοι και στην επόμενη φάση, που η επόμενη φάση θα ξεκινήσει σε μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα θα μπορούμε, θα αρχίσουμε να εμβολιάζουμε στα κέντρα εμβολιάσμα. Mm-hmm. Και ρωτάνε οι τηλεθεατές, θέλουμε να το διευκρινίσουμε αυτό, κυρία Καλακούτα, ότι ναι. όταν λέμε 9.000 εμβόλια, εννοούμε ότι 4.500 άτομα ακριβώς, θα εμβολιαστούν. Ακριβώς. Ναι. Λόγω του ότι είναι διπλή η δόση. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα τα εμβόλια είναι πιο λίγα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Οφείλουμε να φυλάμε τη δεύτερη δόση, βάσει mm-hmm. του υποκύψει κάποια mm-hmm. καθυστέρηση. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαι σίγουρα ότι κάθε δόση που δίνουμε έχουμε φυλάξει μια δεύτερη δόση στο ειδικό ψυγείο. Ναι. Και θα είναι η δεύτερη δόση που θα πάρει το άτομο που εμβολιάστηκε σε τρεις εβδομάδες. Ναι, στη δεύτερη φάση που μας είπατε ότι θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά, την ερχόμενη εβδομάδα εκεί στα ιατρικά κέντρα, εκεί θα εμβολιάζονται, λοιπόν, κύριε Καλακούτα. Η δεύτερη ομάδα προτεραιότητας ναι. είναι τα άτομα τα οποία είναι ηλικίας άνω των 80 χρόνων. Mm-hmm. Πάλι είναι προφανής ο λόγος της επιλογής αυτής της ομάδας του πληθυσμού mm-hmm. των Κυπρίων μας, των συμπολιτών μας. Υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει ο κόσμος να μπορεί να κλείνει ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας από αυτή τη εβδομάδα. Θα βγει η επίσημη mm-hmm. ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας που θα λέει, καλά, θα επιβεβαιώνει αυτό που λέω ότι είναι για τα άτομα άνω των 80 χρόνων, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τάδε πλατφόρμα mm-hmm. με τον τάδε τρόπο, γιατί εξηγούμε τον τρόπο που μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού, και θα λέμε ότι ξεκινούμε αυτή τη μέρα για ραντεβού και θα μπορεί κάποιος και θα κλείνουμε ραντεβού από την τάδε ημερομηνία. Δηλαδή θα κλείνουμε αυτή τη βδομάδα, mm-hmm. αλλά τα ραντεβού θα αφορούν mm-hmm. την επόμενη βδομάδα. Είναι περίπου είναι τρομερά απλό το λογισμικό, αλλά πολύ περιεκτικό. Mm-hmm. Προσφέρει όση πληροφορία χρειαζόμαστε mm-hmm. σαν επαγγελματίες υγείας για να αξιολογούμε το πώς προχωρούμε mm-hmm. και οτιδήποτε στοιχεία πιθανόν να χρειαζόμαστε και σε mm-hmm. επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε από τις λίγες mm-hmm. χώρες που έχουμε ένα mm-hmm. Λογισμικό, ειδικά για αυτό το, mm-hmm. για αυτό το θέμα. Και οι φάσεις, αντιλαμβάνομαι, κυρία Καλακούτα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα συνεχίζονται. Θα έχουν να κάνουν με την ηλικία, έτσι. Όσο προχωράμε, θα κατεβαίνει κάτω το όριο ηλικίας. Μετά, ολοκληρώνοντας, η πρόθεσή μας είναι πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ομάδα, ξεκινούμε και την δεύτερη mm-hmm. παράλληλα. Πριν ολοκληρώσουμε την δεύτερη ομάδα, θα ξεκινήσουμε και την τρίτη ομάδα παράλληλα mm-hmm. για να πηγαίνουμε σκαλώτα. Η τέταρτη ομάδα είναι άτομα τα οποία είναι ηλικίας άνω των ίσων των 16 χρόνων. Mm-hmm. Αυτή είναι η ηλικία που θα φτάσουμε Φεβράρι, Μάρτι, κάπου εκεί θα εξαρτηθεί από την ροή και την έγκριση εμβολίων mm-hmm. που θα έχουμε. Mm-hmm. Ναι, η πρώτη ομάδα είναι καθαρά με mm-hmm. ηλικιακά κριτήρια. Εκείνο που έλεγα είναι ότι ο τρόπος, δηλαδή κλείνεις ραντεβού για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θέλεις να πας, είναι ο ίδιος τρόπος που κλείνουμε όταν κλείνουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο και επιλέγουμε τη θέση, mm-hmm. το κάθισμα. Κάπως έτσι θα είναι. Mm-hmm. Τώρα, mm-hmm. αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι αρκετοί συμπολίτες μας άνω των 80 μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, όμως κάποιοι, ένας σεβαστός αριθμός, χρειάζονται τη βοήθεια των παιδιών τους, των εγγονιών τους, του γείτονα τους, που σίγουρα θα θέλαμε αν μπορούν να τους βοηθήσουν, και ελπίζουμε μέχρι αύριο να ανακοινωθεί και ένας άλλος τρόπος που ολοκληρώνουμε, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σήμερα, μέχρι αύριο το πρωί, που να υπάρχει μια μορφή επιπλέον διευκόλυσης. Αλλά θα τα αφήσω όταν ολοκληρωθεί, ας πούμε, τον ακριβή τρόπο. Τα άτομα που εμβολιάζονται παρακολουθούνται από κάποια ομάδα ειδικών, κυρία Καλακούτα? Όχι, δεν υπάρχει. Όταν γίνεται ο εμβολιασμός, σε όλες τις στέγες ευημερίας πρέπει να είναι παρόν ο υπεύθυνος γιατρός της στέγης. Δηλαδή δεν πρόκειται να προχωρήσουμε χωρίς να είναι υπεύθυνος γιατρός της στέγης. Ξέρει mm-hmm. τους ένοικους, έχει σχέση με την υπογραφή, συγκατάθεση κλπ. Και ταυτόχρονα mm-hmm. έχουμε και έναν δικό μας γιατρό mm-hmm. παρόντα, mm-hmm. πέραν του κλάδου των επισκεπτικών υγείας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο βασικός κορμός αυτής της όλης προσπάθειας είναι οι επισκέπτες υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια, έχουν εμπειρία, mm-hmm. γνώσεις, καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Άρα δεν χρειάζεται mm-hmm. και να στήσουμε πράγματα καινούργια από την αρχή.
έκαναν αυτή τη δουλειά, εντατικοποιούν τη δουλειά, τουλάχιστον στην αρχική φάση, εντατικοποιούν απλά τη δουλειά που έκαναν και παλιά. Τώρα, για θέμα παρακολούθησης μετά, αν κάποιος παρουσιάσει κάτι κλπ. Με το λογισμικό θα υπάρχει και η δυνατότητα να ενημερώνεται ο προσωπικός μου γιατρός ότι η Όλγα εμβολιάστηκε την τάδε ημέρα. Οπότε σε περίπτωση που εγώ ύστερα από 4 μέρες επικοινωνήσω μαζί του και εγώ, α, ξέρεις, πέταξε λίγο πυρετό ή κοκκίνησε λίγο το χέρι μου κλπ. Α, ξέρει, η Όλγα είχε βάλει το εμβόλιο πριν 3 μέρες και να μπορεί να με, να με παρακολουθήσει. Αυτό είναι ο τρόπος παρακολούθησης. Είμαστε... Πάντως δεν έχουν καταγραφεί κάποιες παρενέργειες μέχρι στιγμής από δεν τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Δεν μου έχουν αναφερθεί. Ναι. Δηλαδή οι αναφορές οι οποίες γίνονται από, από τις ομάδες, τα συνεργεία εμβολιασμού που πηγαίνουν σε στέγες επιχειρίας, ήταν νοσηλευτήρια κιόλας τώρα, αναφέρουν ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά, δεν είχαν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της της εκπαίδευσης αυτού του καθήκοντος. Είμαστε στο παλιό νοσοκομείο της Λάρνακας. Στα πλαίσια του να δούμε, να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα δουλέψουν καλά στο εμβολιαστικό κέντρο του παλιού νοσοκομείου της Λάρνακας. Μιλώντας μαζί με τους συναδέλφους και συναδέλφους επισκέπτες της υγείας, εκείνο το οποίο μου είπα, ξέρεις, είναι όπως οτιδήποτε άλλο κάναμε, όπως την δουλειά που κάναμε με πάντα, ίσως είναι και ακόμα πιο εύκολη, γιατί είναι όλα οργανωμένα. Οι ιδιοκτήτες των στεγών έχουν τύχει ενημέρωση, είναι εκεί οι γιατροί τους. Άρα όλα κυλούν ομαλά. Μάλιστα. Και στο μεταξύ αναμένεται ενδιάμεσα και το εμβόλιο της Moderna, όταν πάρει την τελική έγκριση. Θα τύχει έγκριση σε μια εβδομάδα περίπου, μόλις τύχει ολοκληρωθεί αυτό. Θα μπει στη φαρέτρα μας και ένα δεύτερο. Πόσα θα είναι τα εμβόλια που θα παραλάβουμε από την Moderna? Δεν έχω, είμαι εκτός γραφείου, οπότε δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. Πάλι θα είναι κατά εβδομάδα που θα μας έχουν, αλλά δεν μπορώ να εύχομαι με την Ναι. Στο σύνολο, κυρία Καλακούτα, πόσα εμβόλια θα παραλάβουμε? Στο σύνολο, εκείνο το οποίο είναι ότι μέχρι το τέλος του Γενάρη, αν δεν με ρωτάει η μνήμη μου, θα έχουμε παραλάβει γύρω στις 35.000 εμβόλια, που σημαίνει θα έχουν εμβολιαστεί γύρω στις 17.000 συμπολίτες μας. Ο στόχος μας είναι να μην, στο μέτρο του δυνατού φυσικά, είναι να μην μείνουν φυλαγμένα εμβόλια. Φυλαγμένα εμβόλια θα είναι μόνο τα μισά που στοχεύουμε να φυλάσσουμε για ως δεύτερη δόση. Για τη δεύτερη δόση, μάλιστα. Αυτό είναι το στοίχημα το οποίο πρέπει να... το στοίχημά μας αυτή τη στιγμή σαν επιχειρησιακή ομάδα. Τα εμβόλια θα αυξηθούν σε συντάξει αριθμού από Μάρτιν και μετά. Θα φτάσουμε εδώ στο καλοκαίρι να έχουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Και είναι εκεί που θα φτάσουμε στην ανάγκη να χρησιμοποιούμε μέχρι και 100 συνεργεία ταυτόχρονα, αν θέλουμε να ξοδέψουμε όλα τα εμβόλια. Έχουμε εξασφαλίσει τους χώρους, θα δούμε πώς θα βγούμε μπροστά. Πρέπει να πούμε ότι είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν ο ιατρονοσηλευτικός κόσμος. Είναι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, είναι δίπλα μας ο Πανσίν, ο Παγκύπριος Ιατρονοσηλευτών και ΜΕΟ. Χθες πήραμε ηλεκτρονική επιστολή από την Εταιρεία Γενικής Ιατρικής που λένε είμαστε δίπλα σας, πέστε μας τι χρειάζεστε, εκτός από την ενημέρωση που κάνουμε στους δικαιούχους μας, να σας βοηθήσουμε στο ότι θέλετε. Ο ΠΑΣΥΝ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, είναι δίπλα μας και στη συνεργασία μαζί τους κάνουμε τους εμβολιασμούς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όπως και στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ, δεν χρειάζεται να παίρνουμε την ομάδα των 6-7 ατόμων που παίρνουμε. Θα πηγαίνουν μόνο 2 άτομα και τα υπόλοιπα, οι διευκολύνσεις, οι διαδικασίες, διευκολύνονται από τα ίδια τα νοσηλευτήρια. Μάλιστα. Είναι, γιατί αυτό είναι. Αν δουλέψουμε ομαδικά, αν βγούμε όλοι μπροστά, είναι μεγάλη επιχείρηση. Επιχείρηση, εντάξει, μια επιχείρηση την οποία μπορούμε να διεξέρσουμε αποτελεσματικά με τη βοήθεια ΝΟΡ. Πρέπει να πούμε ότι όλοι μέχρι στιγμής είναι θετικοί. Δεν χτυπήσαμε μια πόρτα, και την κυριακή που έχει ξεκινήσει, παίρναμε όλοι οι συνάδελφοι SMS, λέγοντας μας καλό ταξίδι βασικά αυτή η πορεία που θα έχουμε. Και βάζοντας είχε άτομα τα οποία είπαν είμαι εδώ. Όταν χρειαστεί κάτι, υπάρχει να πω σαν τηλέφωνο. Τούτα είναι. Δείχνει ότι εντάξει, είμαστε Κύπροι, είμαστε ως κουλτούρα, η κουλτούρα μας είναι
Είμαστε άτομα που θέλουμε να βοηθήσουμε, οπότε νιώθουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι. Είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Αυτό είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, για να φτάσουμε σε φάση, ακόμα και προηγούμενα την αναφορά που έχει κάνει ο καθηγητής Δέκτας, δεν ξέρω πώς θα είναι ξεκάθαρα η ροή των εμβολίων, αλλά θα πάρει μήνες για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε αυτά που λέγαμε. Αποστάσεις, τήρουμε τα μέτρα, τη μάσκα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλακούτα. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε, καλή πρωτοχρονιά και επίσης, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία, με υγεία. Ακριβώς, είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Πάμε τώρα στον πρόεδρο του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας, τον κύριο Δήμο Αντώνιου. Είναι μαζί μας μέσω Skype. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά, κύριε Αντώνιου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, ό,τι υποθείτε. Λοιπόν, θα το πάρω από εκεί που το αφήσαμε με την κυρία Καλακούντα, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στα γυροκομεία στους οίκους ευγυρίας και στις ζωμές όπου φιλοξενούνται οι ηλικιωμένοι. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς, κύριε Αντώνιου? Ότι όλα μπαίνουν καλώς. Όπως είπε και η κυρία Καλακούτα και μπράβο τους, φαίνεται ότι το σύστημα δουλεύει, εμβολιάζεται ο κόσμος και όσοι έχουν ενδυασμούς, εμείς προσωπικά τους καλούμε ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο από το να μην πάλι στο εμβόλιο και όχι το αντίθετο. Τώρα πάμε, κύριε Αντωνίου, στην περίπτωση, αυτή την τραγική περίπτωση του 84χρονου συνανθρώπου μας, ο οποίος πέθανε μόνος του στο σπίτι, στο διαμέρισμά του, μετά από, μάλλον τραυματίστηκε, το μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ήταν εκεί ο άνθρωπος τρεις μέρες τραυματισμένος στο πάτωμα του σπιτιού του. Τι γίνεται, κύριε Αντωνίου, πεθαίνουν μόνοι τους οι ηλικιωμένοι? Είναι μια έτσι τραγική διαπίστωση αυτή. Είναι τραγικό να μένεις τρεις μέρες εκεί στο πάτωμα και να ξέρεις ότι έρχεται το τέλος σου, γιατί γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί κανένας να έρθει να σε βοηθήσει. Δεν το χωρεί το μυαλό του ανθρώπου ότι στην Κύπρο του 21ου αιώνα έχουμε τέτοια περιστατικά. Και δεν είναι το πρώτο. Αν θυμάστε και πιο παλιά στην Λευκοσία, για παράδειγμα, είχαν δέσει μια ηλικιωμένη για δύο μέρες πάνω σε μια καρέκλα διαδείκτες και μετά κατέληξε στο νοσοκομείο. Και τέτοια περιστατικά έχουμε συχνά και τους προλαβαίνουμε στο παραπέντε, είτε τα παιδιά τους είτε κάποιος γείτονας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που έγινε ίσως γίνει αφορμή για να κινηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους αυτό το πρόγραμμα του παρατηρητηρίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το λεγόμενο κόκκινο κουμπί. Ναι. Εξηγήστε μας τι είναι αυτό, κύριε Αντώνιο, για να το καταλάβει καλά και ο κόσμος πώς λειτουργεί αυτό το κόκκινο κουμπί, μάλιστα, αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, όταν θα εφαρμοστεί, θα είναι ένα κουμπί το οποίο θα είναι είτε υποτύπου ρολογιού, είτε υποτύπου κολιέ ή βραχελιού στο χέρι του, που δεν είναι απαραίτητα να είναι ηλικιωμένος, μπορεί να είναι ασθενής με χρόνια προβλήματα, μπορεί να είναι κάποιος με κινητικά προβλήματα και να το χρειάζεται στο σπίτι. Οπότε με το πάτημα ενός κουμπιού η κλίση θα πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κλίσεων, όπου εκεί θα το απαρτίζουν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές, έτσι ώστε αμέσως να παρέχουν βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό είναι μέσω της πυροσβεστικής, είτε να σταλεί ασθενοφόρο, είτε αστυνομία, είτε εθελοντής ο οποίος θα εγγραφεί στο πρόγραμμα εθελοντής γείτονας ηλικιωμένου, γιατί θα τρέξει και ένα άλλο πρόγραμμα παράλληλα. Οπότε όποτε υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Άμεση ανταπόκριση, ακριβώς. Και αυτό δεν είναι ένα καινούριο σύστημα. Λειτουργεί στην Ευρώπη εδώ και 10-15 χρόνια. Εμείς συνεργαζόμαστε άψογα με την υπηρεσία γραμμής ζωής της Ελλάδος, που έχουν και το Silver Alert. Έχουμε εκπαιδευτεί. Πάμε στην Αθήνα και εκπαιδευόμαστε. Έχουμε φέρει την τεχνογνωσία εδώ στην Κύπρο. Και όποτε το κράτος το εφαρμόσει, είμαστε πανέτοιμοι. Γιατί όμως μπήκε στο Σιφτάρι το πρόγραμμα αυτό?
Να σας πω, από τη μια, γιατί εγκρίθηκε από το Υπουργικό το Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή 2 μήνες σχεδόν πριν μπούμε σε καραντίνα. Mm-hmm. Αυτό που εικάζω είναι ότι λόγω και της δόθησαν άλλες προτεραιότητες mm-hmm. ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και ξέρετε στην Κύπρο πώς λειτουργούν τα πράγματα, κάπου η γραφειοκρατία, κάπου άλλες προτεραιότητες το άφησαν mm-hmm. στο σιρτάρι. Δεν αποτελεί βέβαια δικαιολογία γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Αλλά ελπίζουμε mm-hmm. έστω και τώρα με αυτόν τον τραγικό θάνατο να ευαισθητοποιηθούν οι λειτουργοί του Υπουργείου. Γιατί η ίδια Υπουργός είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, η Τζέντα Εμιλιανίδου, πάνω σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό mm-hmm. και προχωρά αυτό το πρόγραμμα. Έτσι ώστε mm-hmm. να μέσα στους επόμενους 3 με 4 μήνες να το θέσουμε σε εφαρμογή. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Αντωνίου, θέλω να μου πείτε, είχατε ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για τους 4 θανάτους των ηλικιωμένων σε γυροκομεία που νόσησαν με COVID. Υπήρχαν κάποια αναπάντητα ερωτήματα ως προς τους λόγους που δεν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και γιατί δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα ο θάνατος τους. Έχετε λάβει τις απαντήσεις? Παραμένουν αναπάντητα, δυστυχώς. Μάλιστα. Δεν ξέρω να μας απαντήσουν, ούτε έχουν υποχρέωση να μας απαντήσουν, αλλά νομίζω είναι υποχρέωση να απαντήσουν στην κοινωνία γενικότερα τι πήγε στραβά και έτσι ώστε όχι για να τους καταδικάσουμε, αλλά για να προβλέψουμε και να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Ναι, για την τελευταία φορά που το συζητήσαμε, είχαμε 130 συνανθρώπους μας με ακριβώς. COVID στα γυροκομεία μόνο στη Λευκοσία. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, αυτός ο αριθμός, κύριε Αντώνιο? Νομίζω είναι στα ίδια επίπεδα, γιατί μάλιστα. βγαίνουν ορισμένοι, mm-hmm. μπαίνουν άλλοι. Δεν βρήκαμε τουλάχιστον στατιστικά στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας για να μπορέσουμε να σας ενημερώσω. Αλλά κάπου εκεί είναι, γιατί αν λάβουμε υπόψη και την έκκληση από τον Υπουργό εχθές ότι το σύστημα υγείας δεν αντέχει πλέον άλλα τέτοια περιστατικά, φαντάζομαι ότι τα νούμερα παραμένουν εκεί ψηλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο, με υγεία για όλους μας. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη, μου ευχαριστώ. Τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή παθολογίας και λοιμωδών νοσημάτων, τον κύριο Γεώργιο Οπάνο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά, και χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους. Νέα μέτρα από σήμερα, από τις 6 σε ισχύ, περιορίζονται οι οικογενειακές συναθρήσεις και οι άλλες συγκεντρώσεις στα σπίτια, κύριε καθηγητά. Αργήσαμε, λέτε, να λάβουμε αυτά τα μέτρα? Από ό,τι φαίνεται θα έπρεπε να είχαν ληφθεί mm-hmm. τον περασμένο Νοέμβριο, ίσως τέλη Οκτωβρίου, κάποια mm-hmm. μέτρα πιο δραστικά. Mm-hmm. Τότε θα ήταν και πολύ πιο εύκολο και θα ήταν και μακριά από τις διακοπές. Ναι. Τώρα βλέπετε ότι καθημερινά τα κρούσματα παραμένουν ψηλά. Υπάρχει μια συσσόρευση καθημερινά των ατόμων τα οποία βρίσκονται θετικά. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό, ο οποίος δημιουργεί μια δεξαμενή από άτομα που είναι θετικά. Αν θεωρήσουμε ότι το 20% θα χρειαστεί κάποια ιατρική βοήθεια ή νοσηλεία, από αυτά ένα 2,5 με 5% μπορεί να χρειαστούν μονάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλώνουν τα νούμερα, πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα. Mm-hmm. Και για να μπορέσει να αποσυμπιεστεί το σύστημα, θα πρέπει να σταματήσει η μετάδοση. Ο πιο εύκολος τρόπος, αλλά και δαπανηρός, είναι να υπάρχει ένα lockdown ή ένας mm-hmm. πολύ αυστηρός περιορισμός. Ναι. Το βλέπετε να έρχεται αυτό το καθολικό lockdown? Γιατί εσείς είχατε εισηγηθεί πριν από 2 περίπου μήνες να ληφθούν κάποια πιο έτσι αυστηρά μέτρα. Είχατε κάνει λόγο για να ελεγχθεί ολόκληρος ο πληθυσμός και να απομονωθούν οι θετικοί. Δεν εισακουστήκατε όμως, κύριε καθηγητά, και βλέπουμε σήμερα τα επιδημιολογικά στοιχεία που χθες πάθαμε όλοι ένα σοκ βλέποντας αυτό τον αριθμό 751 κρούσματα. Βλέπετε όσα πιο πολλά τεστ κάνουμε mm-hmm. και υπάρχουν άτομα που είναι θετικά, θα τα βρίσκουμε. Ναι. Και είναι πολύ καλό αυτό. Εγώ συμφωνώ με το να γίνονται πολλά πολλά τεστ, mm-hmm. ένας μαζικός έλεγχος, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να κάνουμε ένα πλήρες lockdown, αλλά με τα πολλά μαζικά δηλαδή τεστ,
αφαιρούμε από την κοινωνία καθημερινά τα άτομα τα οποία είναι θετικά. Είναι δηλαδή σαν να κάνουμε ένα πλήρες lockdown για αυτούς που είναι θετικοί. Θα τους δώσουμε 2 εβδομάδες για να αναρρώσουν και να επανέλθουν στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν μπορεί να διατηρήσει και την οικονομική και την επαγγελματική δραστηριότητα. Και φυσικά, επειδή χρησιμοποιούμε τα φθηνά πλέον rapid test, τα τεστ αντιγόνου δηλαδή, δεν μπορούμε με ένα τεστ εδώ και εκεί να μπορούμε να έχουμε καλό δρόμο στην εξιχνίαση και στην εντόπιση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαδοχική, δηλαδή χρειάζεται ο καθένας 2 τεστ σε 0 και 5 μέρες ή 0 και 7 μέρες και μετά είχα προτείνει, αν θυμάστε, οι εργαζόμενοι σε δουλειές ψηλού ρίσκου και τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε δουλειές ψηλής απόδοσης να ελέγχονται με το τεστ αυτό ανά εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε και θα έχουμε μια διαχρονική πιστοποίηση ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν αρνητικοί ή στο μέγιστο ποσοστό τους αρνητικοί, έτσι ώστε να περιορίζεται η διασπορά. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται θετικά θα αποσύρονται για ανάρρωση, νοσηλεία και θα επανέρχονται μόλις γίνονται καλά. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μέχρι ότου να ολοκληρωθεί και ο εμβολιασμός. Ναι. Ο εμβολιασμός μπορεί από μόνος του να μας σώσει, δηλαδή αρχίσουμε να καταγράφουμε μείωση των κρουσμάτων. Και θέλω να ακούσουμε και από σας πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστεί ο κόσμος, κύριε Πάνο, γιατί υπάρχει έτσι αυτός ο προβληματισμός, αυτή η ανησυχία από μερίδα κόσμου ως προς το να εμβολιαστεί. Βεβαίως. Ο εμβολιασμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επίλυσης του προβλήματος της πανδημίας αυτής. Είναι το καλύτερο χάπι, αν θέλετε, για τον ιό αυτό, όπως λέγαμε παλιά. Οπότε ουσιαστικά ο εμβολιασμός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει προστασία στον κάθε ένα που εμβολιάζεται και ταυτόχρονα αυξανόμενος ο αριθμός των πολιτών που θα εμβολιάζονται με τα ποσοστά που θα φτάσουν πάνω από 66% μέχρι 88% θα έχουμε μία σχετικά καλή ανοσία. Όσο πιο πάμε κοντά στο 88% και πάνω από αυτό θα έχουμε μία εξαιρετική ανοσία σαν πληθυσμός. Οπότε λοιπόν χτίζουμε μία ανοσία της αγέλης που αποκαλείται, τον τοίχο της προστασίας στην κοινωνία μας. Είναι βασικό. Και ξέρετε, στην Κύπρο υπήρξαν προγράμματα εμβολιασμών από πολλά χρόνια πριν, από τον καιρό της ανεξαρτησίας και μετά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει βελτιώσει τη ζωή του και έχει σωθεί από θάνατο με τους εμβολιασμούς οι οποίοι γινόντουσαν σε παιδική και μετέπειτα ηλικία. Έχουμε προστατευτεί και μάλιστα ο κόσμος έχει εξαλείψει την ευλογιά, σχεδόν την πολιομιελίτιδα αν δεν ήταν ο πόλεμος στην Συρία. Ο εμβολιασμός αποδίδει. Η πατήτιδα Α, η πατήτιδα Β, για τα νεαρά παιδιά και τους μεγάλους τώρα, 2-3 χρόνια που υπήρξαν επιδημίες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με την ηλαρά, είδαμε το αποτέλεσμα του να μην εμβολιάζεται ο κόσμος, ότι προκαλεί θάνατο. Υπήρξαν πάρα πολλοί θάνατοι από ηλαρά, διότι ο κόσμος είχε σταματήσει για ένα διάστημα να εμβολιάζεται. Οπότε τα εμβόλια είναι πιστοποιημένα ότι μας σώζουν τις ζωές μας, μας βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας και θα πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτά. Ναι, και συνεπώς δεν πρέπει να φοβούνται για τυχόν παρενέργειες, κύριε Πάνο. Ασφαλώς, γιατί κοιτάξτε, οι παρενέργειες είναι σε όλα τα εμβόλια τα οποία είναι κοινά. Είναι διότι υπάρχει αλλεργία σε έκδοχα, είναι ουσίες οι οποίες μπαίνουν στα εμβόλια για να τα συντηρήσουν. Είναι διότι υπάρχουν ουσίες, η ιχνοστοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα για να σταθεροποιήσουν τη χημική ουσία που έχουμε. Οπότε ουσιαστικά τα εμβόλια πάντα είχαν κάποια μικρά ποσοστά παρενεργειών, όπως παραδείγματος χάρη αλλεργίες. Οι σοβαρές αλλεργίες είναι ελάχιστες, πάρα πολύ λίγες. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι οι εμβολιασμοί γίνονται σε ιατρικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γίνονται σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγείας και κάποια στιγμή σε ιατρία ή πολυιατρία. Υπάρχει πάντα ιατρικό περιβάλλον και ιατρική βοήθεια άμεσα. Είναι σπάνια τα φαινόμενα αυτά. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα συχνά σε πολλούς ανθρώπους, έτσι ώστε να προκαλέσει ανησυχία και ανασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια των αναμενωμένων και είναι μεγάλης αποδοτικότητας και ασφάλειας. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας ο οποίος να αμφιβάλλει για την αξία των εμβολίων. Ναι. Όσον αφορά τις μεταλλάξεις, κύριε καθηγητά, που ακούμε ότι είναι ένα σύνηθες φαινόμενο να μεταλλάσσονται οι αυτό πρέπει να μας ανησυχεί όσον αφορά και στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα σε όλους τους ιούς. Ο συγκεκριμένος ιός έχει αρχίσει και κάνει μεταλλάξεις νωρίς,
Υπήρχαν κάποιες μεταλλάξεις που είχαν παρατηρηθεί στην Ασία, στη Μαλαισία, η 5-16. Μετά υπήρξε μετάλλαξη στην Ισπανία. Στην Ευρώπη υπήρχαν κάποιες ευρωπαϊκές που χαρακτηρίστηκαν και όλες ευρωπαϊκές μεταλλάξεις. Και υπήρχε τώρα η τελευταία μετάλλαξη η οποία έχει παρατηρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια μετάλλαξη που έχει παρατηρηθεί στην Νότια Αφρική. Αυτές οι μεταλλάξεις, οι οποίες στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 17 μεταλλάξεις σε αυτό το στέλεχος, έχουν αρχίσει να ελέγχονται. Πιστεύω ότι προς το τέλος της εβδομάδας αυτής θα υπάρχουν αποτελέσματα από την μελέτη του στελέχους αυτού και οι ιδρυτές της BioNTech με την Pfizer θα είναι σε θέση να δουν αν χρειάζεται να υπάρξει τροποποίηση στο εμβόλιο και αν χρειαστεί θα τροποποιηθεί το εμβόλιο μέσα σε ένα διάστημα 6 εβδομάδων. Αυτά είναι κοσμογονικές εξελίξεις στον εμβολιασμό και στην ιατρική επιστήμη. Να φανταστείτε ότι σε 6 εβδομάδες μπορεί να μονταριστεί ένα καινούριο εμβόλιο για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα καπρίτσια του ιού με μεταλλάξεις που παρουσιάζει, είναι φαινόμενο. Ναι. Άρα ότι όμως αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί με το πρώτο αυτό εμβόλιο, τι θα γίνει αν πρέπει να παρασκευαστεί ένα νέο εμβόλιο για τη μετάλλαξη του ιού? Οι πιθανότητες είναι ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί εμβολιασμός ξεχωριστός, γιατί μάλλον θα γίνει σε μεγάλο βαθμό. Εάν όμως μας πούν ότι από τις μελέτες χρειάζεται να μονταριστεί το εμβόλιο και να τροποποιηθεί, τότε θα επαναλάβουμε τους εμβολιασμούς. Είναι απλό. Γι' αυτό βλέπετε και στον ιό της γρίπης. Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικά εμβόλια. Και κάθε χρόνο εμβολιαζόμαστε με διαφορετικό εμβόλιο, με διαφορετικά στελέχη. Είναι κάτι που το περιμένουμε στην ιατρική, το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Απλώς εδώ, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πανδημία, η οποία έχει σαρώσει όλο τον κόσμο και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλοί κόσμος έχει εστιάσει σε όλα αυτά και δημιουργούνται αυτά τα ερωτήματα, εύλογα φυσικά, τα οποία είναι προς επίλυση. Και είναι πολύ εύκολο να λυθούν αυτά με τα δεδομένα του σήμερα, όσο έχουν, και με την επιτυχία των φαρμακευτικών εταιριών και των επιστημονικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν κάνει θαύμα. Ναι. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι για τις επόμενες μέρες? Να περιμένουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, κύριε καθηγητά? Ναι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής αυτό δείχνει η πορεία. Θα δείτε ότι από τον Νοέμβριο και μετά υπάρχει μια σταθερή συνεχής απομόνωση ατόμων τα οποία βρίσκονται θετικά. Αυτό σημαίνει ότι με τα μέτρα που ισχύαν και ισχύουν μέχρι χθες τουλάχιστον, θα δούμε ότι θα υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε κάποιες συμβουλές εν ώψη των εορτών, της παραμονής της πρωτοχρονιάς και της πρωτοχρονιάς. Θυμάστε, είχαμε ξαναμιλήσει πριν τα Χριστούγεννα και η πρότασή μου ήταν η κάθε οικογένεια, δηλαδή το κάθε σπιτικό, να γιορτάσει μόνο του φέτος. Δηλαδή, είχα πει κιόλας στο Home Alone από το film. Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να δώσουμε μία ευκαιρία έτσι ώστε να ελεγχθεί αυτή η διασπορά του ιού, να ελαττωθούν τα κρούσματα, γιατί μας ενδιαφέρει κυρίως να φυλάξουμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τους συμπολίτες μας, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης να κρατήσουμε ένα ιατρικό σύστημα το οποίο θα αντέχει και θα μπορεί να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες όπως πρέπει σε όλους τους πολίτες που τις χρειάζονται. Εάν το φορτώσουμε με κινήσεις οι οποίες γίνονται προκειμένου να κάνουμε γιορτές αυτό το έτος, αυξάνοντας τα περιστατικά, θα δώσει μια μεγάλη επιβάρυνση στο ιατρικό σύστημα, το οποίο μπορεί να έχει δυσκολία στην αντιμετώπιση των ασθενών όπως έρχονται με τη θετικότητά τους. Νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να δώσουμε μια περίσκεψη σε αυτό το θέμα και να δείξουμε μια καλοσύνη όσον αφορά τον συνάνθρωπό μας και τις συγγενείς μας και τους φίλους μας. Έτσι, γιατί αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε, ειδικά τους ηλικιωμένους μας, να ξεχάσουμε τα μεγάλα πάρτι και τις συγκεντρώσεις με τα πολύ έτσι στενά συγγενικά μας πρόσωπα, τουλάχιστον την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ενώ για τις υπόλοιπες μέρες από σήμερα, από τις 6 το απόγευμα, απαγορεύονται οι οικογενειακές ή οι συναθροίσεις σε σπίτια για άτομα τα οποία δεν διαμένουν στην κατοικία, μόνο για τους διαμένοντες. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα αρχίσει έτσι να φαίνεται το φως στο τούνελ ένα-δύο μήνες μετά τους εμβολιασμούς και να ανταποκριθεί ο κόσμος. Αυτό είναι και το ζητούμενο, κύριε καθηγητά, να εμβολιαστούμε. Ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο με τον νέο χρόνο. Υγεία.
Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε όμως εκτός των συνόρων. Ανησυχητικά εξελίσσεται η πανδημία στην Ευρώπη. Λίγο πριν την εκπνοή του 2020, τεράστιο επίτευγμα το εμβόλιο, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά καλεί σε επιφυλακή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν τα χειρότερα επιδημιολογικά στοιχεία από το ξεκίνημα της πανδημίας. Μέσα σε ένα 24ωρο, 41.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν θετικοί στο νέο κορονοϊό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται για ακόμη μία φορά στα όρια του. Οι μονάδες COVID-19 στην Αγγλία ξεχυλίζουν. Στην Ουαλία και τη Σκωτία διατυπώνεται ανησυχία πως και εκεί τα νοσοκομεία θα βρεθούν σύντομα στο κόκκινο. Στην Ισπανία τα κρούσματα αυξάνονται ενώ ο τραγικός απολογισμός των θανάτων ξεπέρασε τους 50.000. Στη χώρα έχει ξεκινήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα με το άνοιγμα ειδικού μητρώου προκειμένου να καταγραφούν όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν κατά COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαιρετίζει την επιστημονική πρόοδο, αλλά καλεί σε αυξημένη επιφυλακή. Έγινε κάτι πρωτοποριακό κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, ειδικά στο κομμάτι της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησε η ασφαλής και αποτελεσματική διάθεση εμβολίων σε ορισμένες χώρες, κάτι που είναι ένα απίστευτο επιστημονικό επίτευγμα. Αυτό είναι φανταστικό, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θα σταματήσει να προειδοποιεί έως ότου όσοι έχουν ανάγκη παντού σε όλες τις χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση στα νέα εμβόλια και να προστατευθούν. Στην Ιταλία έκανε την εμφάνισή του μεταλλαγμένος τέλεχος COVID-19. Οι γιατροί λένε τώρα ότι ενδέχεται να είχε κάνει την εμφάνισή του πρώτα εκεί και όχι στη Βρετανία, όπως ανακοινώθηκε προ 2 εβδομάδων. Τους γιατρούς προβληματίζει περιστατικό επαναμόλυνσης ασθενούς που είχε εξέλθει από το νοσοκομείο αφού είχε κριθεί ότι είχε αναρρώσει. Στη Σουηδία η κυβέρνηση έχει κάνει πλέον στροφή στην πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας. Με νέο νόμο επιβάλλεται το κλείσιμο των εμπορικών κέντρων και εισάγονται αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 476 νέα κρούσματα, 66 θάνατοι και 467 ασθενείς να νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Με ειδική πτήση έφτασαν σήμερα στην Ελλάδα άλλες 83.850 δόσεις του εμβολίου, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα είχαν εμβολιαστεί περίπου 500 άτομα. Στις 20 Ιανουαρίου ξεκινά ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό στο γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Μέχρι τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στους υγειονομικούς αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες της πρώτης φάσης. Σε ό,τι αφορά την παραλαβή, μέχρι τέλος Ιανουαρίου αναμένονται πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίων από Pfizer, Moderna και AstraZeneca, εφόσον οι δύο τελευταίες λάβουν έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές. Με βάση τους υπολογισμούς, εκτιμάται ότι στις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας εμβολιάστηκαν περίπου 500 άτομα. Εντοπίστηκε ένα περιστατικό ήπιας αλλεργικής αντίδρασης που αντιμετωπίστηκε άμεσα επιτυχώς. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 476 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες. 66 άνθρωποι κατέληξαν. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων. 467 άνθρωποι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην τρίτη θέση πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία κατατάσσεται η Ρωσία όσον αφορά στους θανάτους από COVID-19, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τις 180.000, ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί 27.000 κρούσματα. Περισσότερους από 186.000 θανάτους παραδέχτηκε η ρωσική κυβέρνηση, καθίστοντας στη χώρα μία από τις πλέον πληγήσεις από την πανδημία στον κόσμο. Οι στατιστικές κάνουν λόγο για συνολικά 229.700 θανάτους στη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020, με το ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 13,8% με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το 81% των θανάτων οφείλονται στον COVID-19. Τα στοιχεία αυτά τοποθετούν τη Ρωσία στην τρίτη θέση πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο αριθμό των 55.265 θανάτων που είχε δώσει η κυβέρνηση από την έναρξη της πανδημίας. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 27.887 νέα κρούσματα, μεταξύ αυτών 6.253 στη Μόσχα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρούσματων στη χώρα στα 3.078.035.
Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν επίσης 487 θάνατοι. Η Νότια Αφρική έγινε την Κυριακή η πρώτη αφρικανική χώρα όπου ξεπεράστηκε το όριο του 1 εκατομμυρίου κρουσμάτων του SARS-CoV-2. Ανησυχία προκαλεί η μετάλλαξη του κορονοϊού που είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τα κρούσματα του κορονοϊού στη Νότια Αφρική από την έναρξη της πανδημίας. Στην εκ νέου απαγόρευση του αλκοόλ προχωράει η Νότια Αφρική ως μέρος των αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού, ενώ η χρήση μάσκας καθίσταται επίσης υποχρεωτική. From now on, it is compulsory. Από τώρα και στο εξής, είναι υποχρεωτικό για κάθε άτομο να φορά μάσκα σε δημόσιο χώρο. Ένα άτομο που δεν φοράει φασμάτινη μάσκα που καλύπτει τη μύτη και το στόμα σε δημόσιο χώρο θα διαπράττει αδίκημα. Ένα άτομο που δεν φοράει μάσκα θα συλλαμβάνεται και θα διώκεται. Η απότομη αύξηση των κρουσμάτων με τη μετάλλαξη της COVID-19 προκάλεσε την κινητοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας για νέους περιορισμούς. Η 501V2, όπως ονομάζεται, είναι πιο μεταδοτική και εμφανίστηκε σε πολλές περιοχές, αναγκάζοντας τα νοσοκομεία της Νότιας Αφρικής να φτάσουν στα όρια τους από άποψη χωρητικότητας. Πίσω στα δικά μας και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Την άκρη του νήματος που οδηγεί σε στοιχειοθέτηση διάπραξης ποινικών αδικημάτων αναζητεί η αστυνομία μέσα από τις υποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής Καλογύρου, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Πάμε στον Μάριο Καμιναρίδη για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στεφάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μαρία, τι περιλαμβάνει τελικά το πόρισμα Καλογύρου, πόσοι φάκελοι και πόσες πολιτογραφήσεις έχουν διαρευνηθεί? Έτσι ακριβώς, Στέφανη, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η συγκεκριμένη έκθεση, η έκθεση της κυρίας Δήμητρας Καλογύρου, βέβαια, και μέλη της συγκεκριμένης έκθεσης ήταν και ο κύριος Αντρέας Ζαχαριάδη, θεσμοϊφός γενικός λογιστής, και η κυρία Έλλη Φλωρεντζίδου, εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας. Τώρα η έκθεση συγκεκριμένη είναι μαυρισμένα πάρα πολλά στοιχεία, Στέφανη, τα προσωπικά δεδομένα. Και σύμφωνα και με ανακοίνωση από πλευράς της Προεδρίας και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όταν ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες, θα δοθούν και τα στοιχεία των ονόματων και τα δικαιωρικά γραφεία και λογιστικά γραφεία και βέβαια τις χώρες που κάποιοι από αυτοί που βρίσκονται εντός της τεράστιας έκθεσης που έχει δοθεί σήμερα στην δημοσιότητα, τις χώρες οι οποίες ήταν η πρώτη τους κατοικία τότε, η υπηκότητα. Τώρα να φέρουμε όπως σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, μιλούμε για καταληκτικά στοιχεία πλέον, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά από τις 42 πολιτογραφήσεις προσώπων που εξετάστηκαν όλες πλην δύο περιπτώσεις, που αντιστοιχούν σε 7 πρόσωπα, δηλαδή δύο περιπτώσεις που είναι συνολικά 7 πρόσωπα. Οι υπόλοιποι πληρούσαν όλα τα τυπικά κριτήρια πολιτογραφήσεις. Οι ακολούθες περιπτώσεις, δηλαδή 7 άτομα, εξασφαλίσαν την πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή και απόκρυψη ουσιώδης γεγονότα, για την οποία η εισήγηση της τριμερής επιτροπής προς τις αρχές είναι η άμεση αποστέρηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη. Κατά εφαρμογή του αριθμού, βέβαια, κάποια στοιχεία για την νομοθεσία του περιακίου πληθυσμού νόμου, μιλούμε για πάρα πολλές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το άτομο ΑΦΑ φαίνεται ότι σήμερα καταζητείται από τις χώρες που, Στέφανη, για υπόθεση κλοπής και απάτης. Και αυτό βέβαια είναι για όλα τα 7. 3 άτομα που βρίσκονται από τους 7, οι υπόλοιποι ενδεχομένως να είναι συζύγους ή τέκνα των συγκεκριμένων άτομων, όμως τα κύρια άτομα ζητούνται και από τις χώρες τους για κλοπή και απάτη. Μάλιστα έχουμε και ειδική αναφορά και για το Interpol και Europol. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έκαναν, σύμφωνα βέβαια με αυτά που βλέπουμε εδώ, όλα τα
τους ελέγχους που ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως είναι μαυρισμένα τα στοιχεία, Στέφανη, και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, ότι όταν ολοκληρωθεί η έκθεση πλέον και τις έρευνες από πλευράς της αστυνομίας, τότε όταν ολοκληρωθεί όλη η υπόθεση, ενδεχομένως να δοθεί και το υπόλοιπο στην δημοσιότητα. Δηλαδή τα στοιχεία που είναι σε μαύρα, να δοθούν και τα ονόματα και τις χώρες που η καταγωγή τους που πήραν τις συγκεκριμένες πολιτογραφίες από τις αρχές της δημοκρατίας. Είναι ένα τεράστιο και έκθεση, Στέφανη, είναι μια έκθεση που παρέχει πέραν των 3-4 χιλιάδες σελίδες διαφορετικούς τόνους, όμως εμείς προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε όσο το καλύτερα τους φίλους τηλεθεατές μας. Και θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα μέσα στις επόμενες μέρες, Μάριε. Τώρα, πιθανόν το δεύτερο δεκαήμερο Ιανουαρίου να βρεθεί στην Κύπρο η Τζέιν Χολούτου σε μια προσπάθεια άτυπης διάσκεψης για τον Κυπριακό. Έτσι ακριβώς τις δηλώσεις αυτές το έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ιδιωτικό κανάλι σήμερα το πρωί, Στέφανη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, έκανε συγκεκριμένες αναφορές ότι πλέον το πρώτο είναι ότι όλες οι πλευρές, οι εμπλεκόμενες πλευρές για το Κυπριακό έχουν δώσει τη θετική συγκατάθεση να προχωρήσει η διαδικασία της άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, και αυτό βέβαια σύμφωνα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να γίνει τις αρχές του Φλεβάρι του 2021. Δεν γνωρίζουμε ούτε τοποθεσία, ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία. Όμως σύμφωνα με όλα αυτά που δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, πλέον έχουμε από όλες τις πλευρές το πράσινο φως για να προχωρήσουν τα Ηνωμένα Έθνη για την οργάνωση, για αυτήν τη συγκεκριμένη άτυπη συνάντηση. Και ο κύριος Υπουργός είπε ότι ενδεχομένως η κυρία Λουτ θα βρίσκεται το δεύτερο δεκαήμερο του πρώτου έτος, του πρώτου μήνα του έτος, στην Κύπρο, δηλαδή τις πρώτες 10 μέρες μες το Γενάρη θα βρίσκεται η κυρία Λουτ Στέφανη στην Κύπρο, έτσι για να μπουν και οι τελικές παρατηρήσεις, εισηγήσεις προς την ομαλή διαδικασία για την άτυπη πενταμερή, που όλα πλέον αναμένεται, όλα δείχνουν ότι αναμένεται να γίνει τις πρώτες ημέρες του Φλεβάρι του 2021. Στέφανη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Καμιναρίδη, για το ρεπορτάζ. Εμείς αλλάζουμε θέμα τώρα. Συνεχίζει να ψάχνει συμβατοδότη του μυελού των οστών ο Ραφαήλ Στυλιανού, που καλείται να παλέψει για δεύτερη φορά στη ζωή του με τη λευκαιμία. Πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρονιά σας πολλά. Ευχαριστώ και πάλι για την βήμα που μου δίνετε. Συνεχίζω την προσπάθεια μου να βρω συμβατοδότη μυελού των οστών καθημερινά. Γίνεται αύριο μια νέα δειγματοληψία, έτσι, Ραφαήλ, στο Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών. Μια μεγάλη αύριο εκδήλωση στο Δήμο Λατσιών. Αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το βράδυ θα υπάρχουν υγεία άτομα του Καραϊσκάκιου που θα παίρνουν δείγμα για μένα και θα είναι και αιμοδοσία παράλληλα. Μπορεί να πάει κάποιος ένα λεπτό από τη ζωή του, είναι να δώσει ένα δείγμα, λίγο σάλιο είναι. Μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία που είναι ανθρώπινη. Βασικά θα είσαι αυτός που θα είναι για μένα, είναι ο ήρωάς μου, αυτός που θα μου δώσει την συνέχεια στη ζωή μου. Και είναι πολύ... Δεν είναι πλέον επώδυνο, δεν είναι χείριση. Επειδή πρώτα είναι πολύ ότι είναι χείριση μετά, αν είσαι συμβατός, είναι απλά μια αιμοληψία μετά που θα πάρω εγώ αυτά και θα που χρειάζομαι. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, υπάρχει όριο ηλικίας για τους εθελοντές, δεν είναι, Ραφαήλ? Ναι, είναι 18 με 45 ετών που μπορεί να δώσει κάποιος, να γίνει κάποιος δότης. Υπάρχουν καθημερινά και σε άλλες πόλεις, αν μπορούμε να πούμε κάποιες ώρες φυσικά, και σημεία που μπορεί να πάει κάποιος. Υπάρχουν στη Λεμεσό, στην προάβλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, στην Πάφο, στον Γενική Ευαγγελισμό και στη Royal Clinic, στην Λάρναγα καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, στον τρίτο όροφο της Νέας Πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας, και στη Λευκοσία, στο Καρεσκάκιο Ίδρυμα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορεί να πάει κάποιος ένα λεπτό, να δώσει λίγο σάλιο.
Ραφαήλ, υπάρχει ανταπόκριση έτσι από τον κόσμο, απλά δεν έχει βρεθεί ακόμη ο συμβατός δότης. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε 2.500 νέους δότες. Είναι πολύ ευχαριστώ. Μπορεί να μην βρω εγώ, μπορεί να βρει κάποιος άλλος. Αυτή η 2.500 μπορεί να είναι για κάποιον άλλο. Δεν έχω βρει ακόμη κάποιον. Γι' αυτό κάνω ξανά μια έκκληση προς τον κόσμο. Όποιος μπορεί να πέρασει ένα λεπτό από το Δήμο Λατσιών, είναι εκτός Λευκοσίας. Δεν μπορεί να μπει μέσα στη Λευκοσία να ταλαιπωρηθεί σαν να στην κίνηση Λευκοσίας. Ο Δήμος Λατσιών είναι εκτός, να πάει ένα λεπτό από εκεί και να δώσει λίγο σάλιο. Θα πραγματοποιείται και αιμοδοσία και δειγματοληψία αύριο. Ποιες ώρες να επαναλάβουμε, Ραφαήλ? Από τις 3 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το βράδυ. Ναι. Εσύ είσαι στο νοσοκομείο τώρα? Εγώ είμαι εκτός νοσοκομείου τώρα, είμαι στο σπίτι μου. Ωραία. Έχω δώσει άδεια μια εβδομάδα οι γιατροί, ευτυχώς. Πήγαν καλά οι χημοθεραπείες και επιστρέφω ξανά τη Δευτέρα το πρωί στο νοσοκομείο για τον νέο κύκλο θεραπείων που πρέπει να κάνω. Ναι. Άρα περάσεις τουλάχιστον τα Χριστούγεννα με τους δικούς σου, με την οικογένειά σου. Ναι, με την οικογένειά μου λίγο σπίτι, εντάξει, λίγο να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι. Να πιστέψουμε πίσω στην μάχη για που δίνουμε για τη ζωή μας. Και με το καλό, μόλις βρούμε το δότη, πρέπει να μεταβεί στη Γερμανία, δεν είναι? Ναι, μόλις βρεθεί ο δότης, θα μεταβρεθώ στη Γερμανία για να γίνει η μεταμόσχευση που χρειάζομαι για να μπορώ να συνεχίσω κανονικά τη ζωή μου όπως ήμουν παλιά. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να βρεθεί αυτός ο δότης στην αυριανή δειγματοληψία. Να σε καλά, με μεγάλη χαρά το κάνουμε, Ραφαήλ μου. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά από τώρα και εύχομαι αρχές του χρόνου να έχεις το εισιτήριο στο χέρι και να ταξιδεύεις για τη Γερμανία. Καλή χρονιά σε όλους, πάντα με υγεία και να ξέρουμε ότι ζούμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό με χαρά και αγάπη, επειδή δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει το αύριο. Έτσι. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να μιλήσουμε για ομορφιά τώρα. Το υαλουρονικό όξι κερδίζει συνεχώς όλο ένα και περισσότερο έδαφος, καθώς αποτελεί μία από τις αγαπημένες θεραπείες που χρησιμοποιούν πολλές διασημότητες και όχι μόνο. Τι είναι όμως και τι κάνει αυτό το υαλουρονικό όξι και τι θα πρέπει να προσέξουμε αν το επιλέξουμε ως θεραπεία, αν υπάρχουν παρενέργειες. Για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για το θέμα θα μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Σοφοκλή Νικολαίδη. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ μου, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, χρόνια πολλά και σε σένα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, χαμόγελο, αλλάζει και η διάθεση όταν έχουμε να μιλήσουμε με πράγματα που αφορούν στην ομορφιά μας, στον καλοπισμό μας. Βέβαια, τώρα με πετύχατε ακριβώς σήμερα που έχουν υιοθετηθεί και άλλα μέτρα, οπότε... Ομορφιά πίσω από τη μάσκα, μάλλον θα λέμε. Έχει βολέψει πάρα πολλές γυναίκες πάντως, γιατρέ μου, η μάσκα έτσι κρύβει τις ρητίδες. Αυτό είναι αλήθεια. Ομολογουμένως όμως είναι απτόητες οι γυναίκες, ακόμη και πίσω από τη μάσκα διορθώνουν τις ατέλειες που θέλουν έτσι, να διορθώσουν. Έτσι, γιατί στο σπίτι δεν τις φοράμε και εκείνη που θέλουμε να μας βλέπουν οι αγαπημένοι μας. Όχι, αυτό καταδεικνύει ένα άλλο πράγμα, ότι τελικά... Οι διορθωτικές αυτές μικρές παρεμβάσεις στην ομορφιά έχουν να κάνουν καθαρά με τον ψυχισμό του ατόμου που τις κάνει και όχι ακριβώς για να επιδείξουν νεότητα ή ομορφιά, φυσική κλπ. Το κάνει ο κάθε ένας για τον εαυτό του. Έτσι. Και είναι απόδειξη. Όπως είναι και το shopping therapy. Που μας ανεβάζει την ψυχολογία. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα βασικά και να μας πείτε καταρχήν τι είναι το υαλουρονικό όξι. Τι είναι αυτή η ουσία? Το υαλουρονικό όξι είναι μια ουσία στην πραγματικότητα η οποία υφίσταται και στη φύση από μόνη της. Πόσο μάλλον δε στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μια από τις βασικές ουσίες του ανθρώπινου οργανισμού. Πρόκειται για μια γλυκοζαμινοπρωτεΐνη, όπως τη λέμε. Υπάρχει σε πάρα πολλούς ιστούς του ανθρώπινου σώματος, κυρίως υπάρχει στο συνεκτικό ιστό. Είναι μια βασική ουσία της θεμελή ουσίας που μαζί με το
κολαγόνο και τις ίνες ελαστίνες αποτελούν ακριβώς τον συνεκτικό ιστό. Ο όρος οξύ βέβαια δεν δηλώνει το γεγονός ότι καίει, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τα οξέα. Δεν είναι οξύ αυτού του είδους. Είναι, αναφέρεται οξύ λόγω της μοριακής σύστασης. Κατατάσσεται μέσα στα οξέα. Και ποια προβλήματα ή ατέλειες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, μπορεί να διορθώσει το υαλουρονικό? Ωραία, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι αυτό το υαλουρονικό το οποίο χρησιμοποιούμε δεν είναι ζωικής προέλευσης, είναι προϊόν τεχνολογίας, ιατρικής τεχνολογίας. Παρασκευάζεται σε εργαστήριο, προσομοιάζει με το υαλουρονικό το οποίο υπάρχει στο σώμα μας, δεν είναι απολύτως ταυτόσιμο όμως. Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι απολύτως ταυτόσιμο είναι ότι ο χρόνος διάρκειας ζωής του δικού μας του υαλουρονικού είναι μερικές μέρες, 2-3 μέρες, 4 το πολύ. Αυτό είναι βασικό μειονέκτημα, διότι αν εκείαμε υαλουρονικό οξύ το οποίο θα διαρκούσε 3-4 μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχε κάποιο νόημα. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι προϊόν τεχνολογίας, διαρκεί πολύ περισσότερο. Διαρκεί από 8 έως 12 μήνες και σε κάποια υαλουρονικά μπορεί να πάει και 1,5 χρόνο. Είναι μια θεραπεία, αυτό συσκευάζεται σε σύριγγες του 1 ml συνήθως. Είναι υπομορφή γέλης, ζελέ, μιας διαυγούς ουσίας γέλης, το οποίο εκχύεται μέσα στο σώμα, και λέω στο σώμα γιατί δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο, εκχύεται όπου θέλουμε να διορθώσουμε ατέλειες, όπου θέλουμε μάλλον να δώσουμε όγκο. Μπορεί λοιπόν να εκχυθεί κυρίως στις ρητίδες του προσώπου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν γέμισμα ατελειών που έχουμε στο σώμα μετά από τραύματα, μετά από κακές λιποαναρρωφήσεις. Κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί και σαν γέμισμα για αύξηση του όγκου του στήθους. Θεωρώ ότι η οροφή είναι μόνο η φαντασία του γιατρού και του ανθρώπου. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί κυρίως όμως στο πρόσωπο. Με ενέσεις, έτσι. Γίνεται με ενέσεις. Ενίοτε χρησιμοποιούνται συνηθισμένες βελόνες των ενέσεων, όπως τις ξέρουμε. Κάποτε χρησιμοποιούμε ένα άλλο είδος βελόνων, τις λεγόμενες κάνουλες, οι οποίες είναι αμβλίες μπροστά, δεν έχουν οξύριγχος και την τρυπούλα στο πλάι, με αποτέλεσμα να κάνουμε την έκχυση πολύ πιο ανώδυνη και με λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουμε κάποιο μαύρισμα ή να τραυματίσουμε τους ιστούς για να έχουμε πρίξιμο κλπ. Να πω ότι στο πρόσωπο, μιας και ξεκίνησα να λέω για τις εφαρμογές, η πιο συνηθισμένη εφαρμογή είναι βεβαίως οι ρινοπαριακές άβλακες, οι γραμμές που έχουμε δεξιά και αριστερά από τη μύτη και το στόμα, οι ρητίδες της μαριονέτας, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές άλλες τις οποίες πολλοί κόσμος δεν τις ξέρει. Οπός. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε παραδείγματος χάρη για να γεμίσουμε την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα, στα κάτω βλέφαρα. Είναι μια περιοχή που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν γνωρίζει εκεί ότι μπορεί να μπει αλουρονικό. Βέβαια, εκεί μπαίνει αλουρονικό συγκεκριμένη σύσταση. Δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Μια άλλη πολύ εξεζητημένη εφαρμογή είναι η διαμόρφωση του σχήματος της μύτης. Εκεί βέβαια όπου μπορεί να εφαρμοστεί, έτσι, μην θεωρήσουμε ότι όλες οι μύτες μπορεί να διορθωθούν με αλουρονικό. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε μικρές παρεμβάσεις και να διορθώσουμε λίγο το σχήμα της μύτης. Βέβαια δεν είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, είναι προσωρινό. Μπορούμε όμως να το πετύχουμε. Τα χείλη βέβαια είναι μια άλλη εφαρμογή. Τα ζυγωματικά επίσης είναι μια άλλη εφαρμογή, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν ρητίδες, είτε βαθιές είτε επιφανειακές. Με αυτό το υλικό φουσκώνουμε και τα χείλη, μεγαλώνουμε. Βεβαίως. Να διευκρινίσουμε όμως ότι υπάρχουν οι αλουρονικά διαφορετικής σύστασης ή πυκνότητας, αν θέλετε, ανάλογα με την επεξεργασία που έχουν υποστεί στο εργαστήριο. Έχουμε παχύρευστα υλικά και λιγότερο παχύρευστα υλικά. Όσο πιο βαθιά θέλουμε να πάμε και όσο μεγαλύτερο όγκο θέλουμε να δώσουμε, τόσο πιο παχύρευστο υλικό χρησιμοποιούμε. Όσο πιο επιφανειακά είμαστε, τόσο πιο λιγότερο παχύρευστο χρησιμοποιούμε. Επίσης, οι διάφορες μάρκες υαλουρονικών διαφέρουν
σε διάφορες φυσικές ιδιότητες του υλικού, όπως την ρεολογία, την ελαστικότητα κλπ. Άρα έχουμε υλικά από εταιρείες τα οποία είναι πιο ελαστικά, έχουμε τα υλικά από εταιρείες που είναι πιο σκληρά, έχουμε που είναι πιο στιφά. Υπάρχουν διάφορες ιδιότητες και στην εμπειρία και την ικανότητα του γιατρού να επιλέγει έγκυται και το καλό αποτέλεσμα το οποίο θα επιτευχθεί. Το αποτέλεσμα, κύριε Νικολαίδη, είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή ή χρειάζεται λίγο χρόνο για να φανεί όπως γίνεται με το, με τον Botox? Όχι, το υαλουρονικό μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα από την ίδια στιγμή. Βεβαίως, μέσα στις επόμενες, ξέρω εγώ, μια-δυο εβδομάδες βελτιώνεται ακόμη περισσότερο, διότι το υαλουρονικό σαν τέτοιο είναι υδρόφιλο, δηλαδή έχει την ικανότητα να απορροφά νερό και μάλιστα μπορεί να απορροφήσει χίλιες φορές το βάρος του μορίου του. Δηλαδή θα μας δώσει και περισσότερο όγκο και αυτό που πολλοί κόσμος επίσης δεν ξέρει είναι ότι το υαλουρονικό μας κάνει ενυδάτωση, ακριβώς γιατί συγκρατά νερό εκ των ένδο, από μέσα. Από μέσα, ναι. Γι' αυτό και το υαλουρονικό χρησιμοποιείται και ως υλικό μεσοθεραπείας, όπου εκεί εφαρμόζεται με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια, απλώνεται σε όλο το δέρμα με ενέσεις πάντα μιλώ, οπότε εκεί εκμεταλλευόμαστε ακριβώς αυτή την ιδιότητα της υδροφιλίας που έχει, με αποτέλεσμα να γίνεται μια πάρα πολύ καλή ενυδάτωση του δέρματος εσωτερικά. Ναι, γιατρέ, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη θεραπεία και στο λαιμό με το υαλουρονικό? Βεβαίως μπορούμε και στο λαιμό και στον ντεκολτέ και στα ράχη των χεριών συνήθως χρησιμοποιείται. Είναι ένα υλικό που, όπως σας είπα, η οροφή είναι η φαντασία μας. Ποια είναι η διαφορά του με τον Botox? Γιατί ξέρουμε ότι τον Botox χρησιμοποιείται στο μέτωπο και στο, γύρω από τα μάτια και στο πόδι της Χίνας. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικά και σαν υλικά και σαν εφαρμογή. Το Botox εμπίπτει στην κατηγορία των φαρμάκων. Στην ουσία είναι μια τοξίνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακολουθεί όλους τους κανόνες της φαρμακοκινητικής. Δηλαδή, έχει την δοσολογία του, την θεραπευτική δοσολογία, την μέγιστη δοσολογία, την τοξική δοσολογία και την θανατηφόρο δοσολογία. Και ακολουθεί συγκεκριμένες οδούς μέσα στο σώμα με στόχους, με υποδοχής στους οποίους στοχεύει. Και αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι, αν θέλετε, παγώνει ή παραλύει τους μύες κυρίως του προσώπου. Οπότε απευθύνεται σε προβλήματα, σε ρητίδες, τις οποίες ονομάζουμε δυναμικές γραμμές. Δηλαδή είναι αυτές που σχηματίζονται από τις εκφράσεις. Αντίθετα, το υαλουρονικό δεν είναι φάρμακο, γι' αυτό δεν έχει δοσολογίες. Υαλουρονικό μπορούμε να βάλουμε όσο θέλουμε και όσο αντέχει τσέπη μας, ας το πω έτσι, ή όσο χρειαζόμαστε. Δεν έχει δοσολογίες, οπότε μπορούμε να βάλουμε όποτε θέλουμε, όσο θέλουμε και όσο συχνά θέλουμε. Και το υαλουρονικό, όπως πολύ καλύτερα το εκφράζουν οι Αγγλοσάξονες με τον όρο filler, γέμισμα δηλαδή, χρησιμοποιείται ουσιαστικά σαν γέμισμα για να γεμίσουμε εκεί όπου χρειάζεται. Δεν είναι φάρμακο. Ναι. Είναι ανώδυνη η διαδικασία? Όσο πονάει το τσίμπημα της βελόνας. Αυτό. Ναι. Και πώς είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ένα έτσι ασφαλές και επιτυχημένο αποτέλεσμα? Αυτό εναπόκειται στο γιατρό, σε εσάς? Η μόνη βεβαιότητα είναι να κάνετε τη σωστή επιλογή του γιατρού, να ξέρετε ότι είναι ένας πιστοποιημένος γιατρός, ικανός να εκτελεί αυτές τις θεραπείες, ένας πλαστικός χειρουργός, ένας δερματολόγος, στον οποίο να δείξετε εμπιστοσύνη, βλέποντας βεβαίως και αποτελέσματα δικά του. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος να διασφαλίσετε ότι πραγματικά θα έχετε μια θεραπεία χωρίς να μπείτε σε περιπέτειες. Και οικονομικά είναι προσιτή ως επιλογή? Δεν θέλω να μου πείτε τιμές περίπου. Θεωρώ ότι είναι πολύ προσιτές οι τιμές. Εδώ να επιστήσω την προσοχή του κόσμου να μην δελεάζεται από πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Συνήθως αυτά τα υλικά είναι ακριβά από μόνα τους, δηλαδή οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές πρέπει να υποψιάζουν λίγο τους ασθενείς. Δεν λέω ότι σώνει και καλά πρέπει να πληρώνουν μια περιουσία ή να πηγαίνουν σώνει και καλά στον πιο ακριβό από εμάς, αλλά απ' την άλλη ας μην είναι η φτήνια το κριτήριο που θα κάνουν το υαλουρονικό τους, γιατί ξέρετε, κυκλοφορούν και στην αγορά διάφορα υλικά τα οποία
μέχρι και από το ίντερνετ μπορούμε να προμηθευτούμε, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Και αντιλαμβάνουμε ότι τα πλεονεκτήματα του είναι ότι είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Είναι μια λογικά προωσιτή θεραπεία. Είναι εμφανές το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή. Μειονεκτήματα έχουμε, γιατρέ? Το βασικό πλεονέκτημα είναι ακριβώς ότι τα μειονεκτήματα είναι σχεδόν μηδέν. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σπάνιο να προκληθεί κάποια σοβαρή επιπλοκή από την έκχυση των εμφυτευμάτων αυτών. Μπορεί να υπάρξει λίγο μαύρισμα, λίγη ερυθρότητα, λίγο πρίξιμο στην περιοχή. Παρόλο ότι είναι σπάνια, αυτά μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως αποδεκτές επιπλοκές. Υπάρχουν όμως και κάποιες πολύ σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες για να αποφευχθούν απαιτούν την ιδιαίτερη γνώση της ανατομίας του προσώπου για να μην εκχυθούν ακριβώς μέσα σε αγγεία. Εκεί πραγματικά τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Ναι. Για ποιες ηλικίες ενδείκνεται η θεραπεία με το υαλουρονικό οξύ? Δεν υπάρχουν ηλικίες που ενδείκνεται. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα κάτω από 18 δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οροφή δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Η προσωπική μου συμβουλή είναι να γίνεται εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο από τη μια ενοχλεί τον ασθενή και από την άλλη όμως να είναι και ένδειξη να γίνει η εφαρμογή. Δηλαδή, να μου πείτε τώρα, για τον καθένα το πρόβλημα είναι σημαντικό, όσο μικρό και αν αντικειμενικά είναι. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και επιθυμούμε να διορθωθεί, εκεί μπορούμε να κάνουμε και υαλουρονικό. Βέβαια, θα είναι καλύτερα να το ξεκινάμε από πιο νωρίς, έτσι, ηλικιακά. Εντάξει, καλό είναι να το ξεκινάμε από πιο νωρίς για να προλάβουμε την δημιουργία μεγάλου προβλήματος. Απ' την άλλη, αυτό μην εκλειφθεί ότι εντάξει, ξεκινάμε από τα 18 μας για να μην κάνουμε ρητίδες στα 70 μας. Εμείς οι πλαστικοί είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Δεν καλούμε τον κόσμο να μπει σε αυτή την λογική και την φιλοσοφία. Όμως, ομολογουμένως, η έγκαιρη θεραπεία, αν θεωρείται θεραπεία, των προβλημάτων αυτών, ναι, προλαμβάνει χειρότερη επιδείνωση της κατάστασης. Οι άντρες το κάνουν αυτό? Αρκετοί άντρες το κάνουν αυτό, ναι. Αρκετοί άντρες, όλο και περισσότεροι. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άντρες επισκέπτονται τα ιατρία μας. Ο λόγος είναι ότι πλέον είναι πολύ εύκολες αυτές οι επεμβάσεις. Συνήθως οι άντρες, ξέρετε, φοβούνται τις βελόνες, τα τσιμπήματα, τις ενέσεις, τρομάζουν, λιποθυμούν πολλές φορές. Όμως νομίζω σιγά σιγά το ξεπερνάνε και όλο και περισσότεροι εμφανίζονται στα ιατρία μας. Μας αλλάξατε τη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω ο κόσμος πραγματικά έτσι να χαλαρώσει λίγο, γιατί νομίζω είναι ιδιαίτερα στρεσαρισμένος. Πάρα πολύ, ναι. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά με υγεία και ό,τι καλύτερο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Ναι, σε φυλάκιση 4 ετών καταδικάστηκε η Κινέζα δημοσιογράφος για ρεπορτάζ που έκανε στη Γιουχάν κατά την περίοδο που η πανδημία του κορονοϊού βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Άλλοι 4 συνάδελφοί της κρατούνται από τις αρχές της Κίνας. Κινέζα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση μετά από ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον COVID-19 όταν ξεκίνησε η πανδημία στην πόλη Γιουχάν. Καταδικάστηκε επειδή φέρεται να προκαλούσε εντάσεις και φασαρίες με τον δικηγόρο της να κάνει λόγο για πολλές ασάφειες στη δικογραφία. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο παρουσίασε πολλά στοιχεία, αλλά δεν επεκτάθηκε στο περιεχόμενο των εκθέσεων και των βίντεο και δεν μας τα έδειξαν. Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τι ακριβώς έκανε η Ζαν Ζαν. Οι δικηγόροι της ανησυχούν καθώς βρίσκεται σε απεργία πείνας από τον Ιούνιο και σητίζεται με ωρό. Συνολικά 4 δημοσιογράφοι κρατούνται από τις αρχές, με τη Ζανκ να είναι η πρώτη που δικάζεται. Στα Λευκά αντίθηκε το Μιλάνο, ενώ σοβαρά προβλήματα στους δρόμους έχει προκαλέσει έντονη χιονόπτωση. Οι τοπικές αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Το Μιλάνο και το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας της Λομβαρδίας έχουν καλυφθεί από πυκνό χιόνι.
Το πάχος του χιονιού ξεπερνά τα 20 εκατοστά, ενώ μέχρι στιγμής τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στους δρόμους της Ιταλικής πόλης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από καλώδια σειρμών του τραμ που κόπηκαν μετά από πτώση δέντρου. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αυτοκίνητα που κατέληξαν εκτός δρόμου, καθώς και για δέντρα που έπεσαν αφού δεν μπόρεσαν να αντέξουν το βάρος του χιονιού. Ακόμη ορισμένα ζώα, κυρίως γάτες και σκύλοι, έχουν εγκλωβιστεί σε δέντρα και στέγες σπιτιών. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα δίνουν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Εξαιτίας του πάγου, πολλά φορτηγά κινητοποιήθηκαν για ώρες στις εισόδους του Μιλάνου. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και πως μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο της τηλεεκπαίδευσης. Η αστυνομία ζητεί από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Και επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Τρεις νέες δράσεις ετοίμασα για τις φετινές γιορτές της ΣΥΤΑ για να στείλει τις ευχές της για καλές γιορτές και καλή χρονιά, παραμένοντας πάντα σταθερή στο να βοηθήσει κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο να έχει δικαίωμα στην επικοινωνία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της ΣΥΤΑ, τον κύριο Λευτέρη Χρήστου. Χρόνια πολλά. Καλό απόγευμα, κύριε Χρήστου. Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Για να ακούσουμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις οι οποίες έχετε προγραμματίσει και ετοιμάσει. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ανακοινώσει διάφορες δράσεις για να συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια όλων μας για καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά και για να ενισχύσουμε, όπως ενισχύουμε πάντα, τα παιδιά και να αναδείξουμε το γεγονός ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην επικοινωνία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι τρεις δράσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουμε το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και ειδικά το ανιχνευτικό πρόγραμμα ακοής νεογνών. Και το κάνουμε αυτό προσφέροντας με διάφορους τρόπους σε όλα τα καταστήματα της ΣΥΤΑ, σε όλα τα ΣΥΤΑ Shop υπάρχουν καλάθια με αξεσουάρ τηλεφώνων, κινητών τηλεφώνων, τα οποία πουλούμε σε μια ενδεικτική τιμή του 1 ευρώ για το καθένα και όλα τα λεφτά που θα μαζευτούν από αυτές τις πωλήσεις θα πάνε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο ανιχνευτικό πρόγραμμα ακοής νεογνών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ταχυδρομείο, με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά να στείλουν ηλεκτρονικά το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη μέσα από email και δίνουμε για κάθε γράμμα που θα σταλεί με αυτόν τον τρόπο ένα πάλι το ενδεικτικό ποσό του 1 ευρώ. Και καλούμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν αυτή την μέθοδο επικοινωνίας με τον Άγιο Βασίλη. Έχουμε ήδη πάνω από 14.500 γράμματα. Αυτό θα έλεγα, μιλώντας και με τον αναπληρωτή διευθυντή των ταχυδρομείων της Κύπρου, μας είπε ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Έγραψαν και πάρα πολλά παιδιά γράμματα στον Άι Βασίλη, ναι. Η ηλεκτρονική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει φέτος για τους συνεργάτες, για τους πελάτες, για το προσωπικό μας, είναι επίσης αρκετά διαφορετική. Έχουμε συνεργαστεί με έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι, το οποίο τραγουδούν σε αυτή την εορταστική κάρτα, την ηλεκτρονική, 21 παιδιά από 21 διαφορετικά σχολεία. Και έχουμε σχολεία και από την Ελληνική Παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε σχολείο από το Ριτζοκάρπασο, έχουμε ειδικά σχολεία από τη Σχολή Κοφών, από τη Σχολή Τυφλών, από ειδική σχολή. Επομένως, νιώθουμε έτσι μεγάλη περηφάνεια και μεγάλη χαρά για αυτή την κάρτα που δίνει το μήνυμα, δίνει τις ευχές μας με ένα διαφορετικό τρόπο, τονίζοντας και πάλι ότι η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων. Με την ευκαιρία να πω και, για τις άλλες ενέργειες που είχαμε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας έχουμε στηρίξει, έχουμε ενισχύσει την συνδεσιμότητα κάποιων οίκων ευγυρίας και κάποιων και σε στέγες, παιδικές στέγες,
προσπαθώντας να δώσουμε την δυνατότητα στον κόσμο αυτό που έχει σήμερα περισσότερο ανάγκη την επικοινωνία από ποτέ, να επικοινωνήσει πιο εύκολα με τα δικά τους, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δηλαδή, τι ακριβώς έχετε κάνει, κύριε Χρήστο, έχουμε... πώς το ανοίχτα έχετε ενισχύσει? Ναι. Σε περισσότερα από 80 σημεία που έχουν υποδειχθεί από το Υφυπουργείο, έχουμε ενισχύσει τις ταχύτητες σύνδεσης στο ίντερνετ, ώστε να, να υπάρχει αρκετά μεγάλη ταχύτητα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά από τον κόσμο που διαμένει, από τους ηλικιωμένους που διαμένουν στους συγκεκριμένους δημόσιους οίκους ευγυρίας και στις παιδικές στέγες. Μάλιστα. Εγώ διαπιστώνω ότι το επίκεντρο αυτό των δράσεων είναι το παιδί, έτσι, τα παιδιά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου, αλλά και του κόσμου όλου. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα, ίσο δικαίωμα στην επικοινωνία. Αγκαλιάζουμε τα παιδιά, προσπαθούμε να βοηθήσουμε, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθούμε όλους όσους έχουν ανάγκη. Είτε τα παιδιά, είτε να μην, και τους ηλικιωμένους. Στη συγκεκριμένη δράση ενισχύσαμε και, όπως έχω πει, και δημόσιους οίκους ευγυρίας, αλλά και όλο το προσωπικό που δουλεύει, το ιατρικό προσωπικό που δουλεύει για την πανδημία. Έχουμε ενισχύσει και για αυτούς τους επαγγελματίες υγείας τα δικά τους τα ατομικά πακέτα επικοινωνίας, ώστε να μπορούν και αυτοί αυτές τις εορταστικές ώρες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αν μη τι άλλο, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή πρωτοχρονιά και μια χρονιά γεμάτη υγεία και να ελευθερωθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα από αυτή την πανδημία, κύριε Χρήστο. Το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εμείς προχωράμε τώρα. Τη δόκτωρα Αρετή Δημοσένους πάμε να συναντήσουμε για τη συνέχεια. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά, κυρία Δημοσένους. Καλό σας απόγευμα, κυρία Στέφανη Φλωρίδου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος είναι ένας Άγιος που τον τιμούμε πολύ, γιατί είναι ο πρώτος μάρτυρας, το γνωρίζετε, και λέει ότι όταν τον λιθοβολούσαν, γιατί τον λιθοβόλησαν και γιατί είναι πρώτος, γιατί ήταν μεταξύ των 7 διακόνων, τους οποίους χειροτώνησαν οι Απόστολοι για να είναι υπεύθυνοι για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και για τις εκκλησιαστικές λειτουργίες που έκαναν οι Απόστολοι αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Και ήταν ο πιο καλός, ο πιο σεβαστός, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, και τον πρόσεξαν οι Ιουδαίοι. Τον κατηγόρησαν ότι δεν εφαρμόζει τα του Μωυσέως και των νόμων των προφητών, και αυτός απολογήθηκε και είπε: ασφαλώς εφαρμόζω, αλλά ο Μεσσίας ήρθε, ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γιατί να το μαρτυρήσει αυτό στο δικαστήριο της συναγωγής που έκαναν? Τον κατεδίκασα σε λιθοβολισμό, και ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας αυτός Απόστολος, δυστυχώς τότε ήταν στο άλλο στρατόπεδο, ήταν μαζί με τους Ιουδαίους και κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν τον Στέφανο, και του έκανε εντύπωση η λάμψη όταν του ρίχναν πέτρες και αυτός αιμορραγούσε. Αυτός δεν αντιδρούσε, έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους», και έλαμπε. Και αυτό ήταν η πρώτη αιτία για να μετανοήσει ο Απόστολος Παύλος, και λίγο αργότερα του παρουσιάστηκε ο Χριστός και του είπε το γνωστό «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», «Παύλε, Παύλε», το όνομα του ήταν Σαούλ τότε, «τι με διώκεις», και έτσι το όραμα που είδε με τον Χριστό, αλλά το μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου ουσιαστικά, τον έκαναν να μετανοήσει και να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για την Εκκλησία, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα των ημερών, γιατί βεβαίως για άλλους σας καλέσαμε να κουβεντιάσουμε, όμως πρώτα, αφού αναφερθήκαμε στα της Εκκλησίας, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε, κυρία Δημοσένους, τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου για τους άλλους Μητροπολίτες, αλλά και τη συμπεριφορά του?
Αχ, κυρία Φλωρίδου, τι να πω. Είναι τέτοιες μέρες που όλοι είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι από τον κορονοϊό, από όλα όσα γίνονται από τα ελληνοτουρκικά κλπ. Και σκανδαλιζόμαστε και με δηλώσεις. Τι να πω, ο κόσμος μου το είπε ακριβώς έτσι. Δεν είμαι εγώ που το λέω. Έχουμε τόσα πολλά και μας σκανδαλίζουν και οι συμπεριφορές κάποιων. Ο Μακαριότατος είναι λίγο άρρωστος τώρα τελευταία, δεν είναι, υποφέρει, οπότε στενοχωριέται. Στενοχωριέται με τον κορονοϊό, στενοχωριέται με την ασθένειά του. Και επειδή λέγονται πολλά για επικείμενες εκλογές που δεν θα γίνουν αφού ο άνθρωπος ζει. Δεν έχει σταματήσει, έτσι δεν είναι. Δεν έχει σταματήσει από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Αλλά επειδή λέγονται πολλά, σκέφτηκε να κάνει αναφορά και αναδρομή στις προηγούμενες εκλογές και να πει ποιους θεωρεί ότι τον βοήθησαν και ποιους δεν θεωρεί και να πει ότι μπήκαμε σε μια μέσος πλην σαφώς προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί εγώ ως κανονολόγος προτείνω πάντα να αλλάξει ακόμα και το καταστατικό και να μην ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ποιος θα γίνει αρχιεπίσκοπος, αν πρέπει να περάσουμε πρώτα από αυτή τη διαδικασία να σκανδαλιστούμε και να λέμε ψηφίστε τον γέροντα, ψηφίστε τον επιχειρηματία κλπ. Κλπ. Όχι, όχι. Αυτά δεν γίνονται σε καμιά άλλη εκκλησία και επιτέλους τον 21ο αιώνα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται και στην εκκλησία της Κύπρου. Και βέβαια να μην δίνουμε σημασία πλέον σε αυτά που λέγονται, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά να αρχίσει ο καινούριος χρόνος με τη θεία φώτιση και έτσι όπως θα συζητήσουμε λίγο τώρα για την πρωτοχρονιά, θα δούμε σε διάφορες κουλτούρες πόσο επικαλούνται το Θεό και θέλουν την βοήθεια και τη συνέργεια του Θεού για έναν καλό χρόνο. Ναι. Άρα ας σταματήσουν να προκαλούν. Ναι, θέλουμε την Εκκλησία μας και τους Άγιους Πατέρες να είναι ενωμένοι έτσι, αυτό, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Αυτό, να περνάνε και το μήνυμα αυτό στον κόσμο, στους πιστούς. Ναι, και όσοι μας ακούν από τους ιερωμένους, που είμαι σίγουρη ότι κάποιοι μας ακούν, θα ήταν καλό να μεσηδεύσουν τόσο ώστε αυτό το σύστημα της Εκκλησίας, το να εκλέγει όλος ο κόσμος τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες να σταματήσει. Δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα. Δεν χρειάζεται πλέον. Οι ενετοί δίναν τέτοια οφήκια, θα το έλεγε κανείς, στον κόσμο, γιατί όποιος πλήρωνε φόρους έπρεπε να έχει και ένα λέγειν στη διοίκηση. Και αφού η διοίκηση ήταν ενετική, δίναν τέτοια δυνατότητα στην εκκλησιαστική διοίκηση. Τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Οπότε πραγματικά θέλουμε την Εκκλησία μας ενωμένη και η πίστη μας στο Θεό να μην. Να μην διασαλεύεται με τέτοιες δηλώσεις. Ναι, ναι. Τώρα, η αλλαγή του χρόνου και τα έθιμα της πρωτοχρονιάς είναι το θέμα μας, κύριε Δημοσένου, για σήμερα. Υπάρχει κάποιος συμβολισμός που γιορτάζουμε πρωτοχρονιά αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, μια εβδομάδα μετά? Ναι, η πρωτοχρονιά, ουσιαστικά η 1η του Ιανουαρίου, καθιερώθηκε με το Γρηγοριανό ημερολόγιο και τα Χριστούγεννα τοποθετήθηκαν αυτή την ημερομηνία για να σταματήσουν να εορτάζουν οι άνθρωποι τις εορτές του σώματος, του καρνάβαλου και άλλων διονυσιακών εορτών που εορτάζονταν τέλος του Δεκεμβρίου. Ο κόσμος κρύωνε, έμενε σπίτι και έκανε διάφορα πράγματα τα οποία ουσιαστικά ήταν λατρεία του σώματος. Τοποθετήθηκαν λοιπόν τα Χριστούγεννα αυτό το μήνα για να ετοιμαστεί ο άνθρωπος σκεπτόμενος τη γέννηση της ενανθρώπισης, τη γέννηση του θεανθρώπου, αυτή η ενανθρώπιση πόσο άλλαξε τον κόσμο. Και έτσι όπως άλλαξε τον κόσμο, να αλλάξει και τον επόμενο χρόνο και να φωτιστούμε, να πάρουμε δύναμη, να σκεφτούμε κάτι πνευματικό. Ταιριάζει πολύ, θεωρώ, αυτός ο εορτασμός 25 Δεκεμβρίου της γέννησης του Χριστού και μία εβδομάδα αργότερα της πρωτοχρονιάς. Στην Εκκλησία όμως η πρωτοχρονιά δεν είναι 1η του Ιανουαρίου, το εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι 1η του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Ακολουθεί ουσιαστικά τον Μωσαϊκό νόμο και το Ιουδαϊκό ημερολόγιο, όπου η πρωτοχρονιά τοποθετείται τέλος του Σεπτεμβρίου και αυτό γίνεται για να προσευχηθεί ο κόσμος να έχουν καλή σοδειά. Δηλαδή τότε που σπέρνουν. Τότε που σπέρνουν αρχίζει η χρονιά με την σπορά και με τα βλαστάει το χόρτο, βλαστά και η σπορά, το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη κλπ. Κλπ. Και μέχρι σήμερα, κυρία Φλωρίδου, οι Εβραίοι όταν γιορτάζουν το καινούριο τους έτος, προσεύχονται πολύ. Μία εβδομάδα προσεύχονται να τους συγχωρέσει ο Θεός για τις αμαρτίες όλου του χρόνου. Mm-hmm. Την τελευταία μέρα προσεύχονται να ευλογήσει το νέο έτος.
Έτσι και η Εκκλησία μας γιορτάζει από 1η του Σεπτέμβρη, δηλαδή όταν ανοίξουμε αυτό το βιβλίο που λέγεται Μηναίων, το Μηναίων δηλαδή που είναι οι εορτές όλου του χρόνου χωρισμένες κατά μήνα, 1η Σεπτεμβρίου είναι η πρωτοχρονιά. Στην πολιτική όμως ζωή και στην κοινωνική είναι 1η Ιανουαρίου και αυτό ταιριάζει καλύτερα με τα Χριστούγεννα. Να. Θα ήθελα να ρωτήσω, να σας ρωτήσω, ποια είναι η σημασία της εναλλαγής του χρόνου. Είναι απλά για διασκέδαση ή κρύβεται κάτι πιο φιλοσοφικό πίσω από αυτή τη γιορτή της πρωτοχρονιάς? Πολύ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ευστόχο το ερώτημα. Δυστυχώς στη συνείδηση του κόσμου πλέον έχει καθιερωθεί αυτή η διασκέδαση, ότι είναι το ρεβεγιόν, είναι τα πυροτεχνήματα κλπ. Αλλά δεν είναι έτσι. Η εναλλαγή του έτους, η εναλλαγή των χρόνων είναι για να μας δείξει κάτι πολύ ανώτερο, πολύ πιο φιλοσοφικό, ότι έχουμε λόγον για όλα αυτά που κάναμε. Αν κάναμε αμαρτία πρέπει να κάνουμε απολογισμούς και όλοι αμαρτάνουμε. Πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας αυτή τη βδομάδα, να δούμε τα λάθη που κάναμε, το επόμενο έτος να αρχίσει με ένα καλύτερο τρόπο και εκ πέραν αυτού του φιλοσοφικού, μετανοητικού θα έλεγε κανείς χαρακτήρα της έλευσης του καινούργιου χρόνου, υπάρχει και η αναγέννηση. Ο άνθρωπος ελπίζει ότι αρχίζοντας μια καινούργια εποχή θα αναγεννηθεί, θα αρχίσει κάτι καλύτερο, προσδοκά. Και αυτό είναι το νόημα ουσιαστικά, γιατί εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε το χρόνο ως κύκλο, ενώ ο Θεός τον βλέπει ως επίπεδο. Αυτό το κυκλικό, η κυκλική κατανόηση του χρόνου είναι για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε, να αλλάξουμε δηλαδή αυτό τον κύκλο, αυτό τον γύρο που κάνει ο τροχός, θα έλεγε κανείς, και να τον κάνουμε καλύτερα το επόμενο έτος. Οπότε είναι πολύ φιλοσοφικό. Η δική μας η Εκκλησία συνήθως τι εύχεται για την πρωτοχρονιά και για το νέο έτος? Πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό και μια και μου δίνετε την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι κι αν ο κόσμος δεν θα μπορέσει να πάει στην Εκκλησία την 1η του χρόνου, την Παρασκευή λόγω του εγκλεισμού 11 του κορονοϊού, είναι πολύ καλό να μπουν στο διαδίκτυο να δουν τις ευχές που διαβάζει ο ιερέας την 1η του έτους, πόσο παρακαλά τον Θεό να δώσει αυτόν τον ενιαυτόν της Χριστότητος, ο ενιαυτός είναι ο χρόνος, και να είναι της Χριστότητος Κυρίου. Δηλαδή να έχει ελπίδα, να έχει ευλογία, να έχει σωτηρία και να μην έχουμε κακά πράγματα, τα οποία όχι μόνο πράγματα αλλά και γεγονότα και ασθένειες και σεισμούς, όλα αναφέρονται σε αυτές τις ευχές, και γονατιστός ο ιερέας παρακαλά τον Θεό να δώσει αυτό το έτος που αρχίζει να είναι ένα έτος πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Και φέτος αυτή την ευχή την έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Πιστέψτε με, κύριε Δημοσένους. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια πρέπει να το κατανοήσουμε και ο κόσμος και αυτοί που μας άρχουν, και εκκλησιαστικοί και πολιτικοί. Γιατί βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και με αυτά τα εξινήλια και την αύξηση των χωρίων υδάτων της Ελλάδος κλπ. Όλα είναι μια βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί. Γι' αυτό ναι, όπως έχετε πει, χρειαζόμαστε πολύ την βοήθεια του Θεού. Τώρα, να δούμε λίγο και κάποια από τα έθιμα της πρωτοχρονιάς. Ένα από αυτά είναι η κοπή της Βασιλόπιτας. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε από πού ξεκίνησε το έθιμα αυτό και τι συμβολίζει. Τι είναι το Χριστόψωμο που φτιάχνουν κάποιοι? Αυτό το αγαπητό μου, το Χριστόψωμο, να αρχίσω από το τελευταίο, επειδή μου αρέσει πολύ και σκέφτομαι και εγώ αύριο να το ζυμώσω. Είναι ένας άρτος ουσιαστικά, ο οποίος πάνω έχει ένα σταυρό και σχηματίζουν με ένα βήτα, το οποίο αυτό το βήτα που σχηματίζουν στα δεξιά συμβολίζει τον ζυγό του αλετριού, επειδή οι άνθρωποι όργωναν. Και από την άλλη μεριά βάζουν κάποια φύλλα, τα φύλλα των δεντρών ή τα φύλλα του σιταριού. Και βέβαια μπορούμε να βάλουμε και, εγώ θα βάλω και ένα νόμισμα μέσα για να είναι και ως βασιλόπιτα. Και το έφτιαχναν παλαιότερα όλα τα σπίτια για να προσευχηθούν να έχουν καλή εισοδιά. Τόσο το Χριστόψωμο όσο και η βασιλόπιτα τοποθετείται στο σαλόνι, πάνω στο τραπέζι, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και βάζουμε και λίγο κρασί και λίγο σιτάρι και ανάβουμε το κερί και λέμε... Έλα, Άγιε Βασίλη, προσευχόμαστε, έλα, Άγιε Βασίλη, παίρνα και από το σπίτι μας να ευλογήσεις τη σοδιά μας και να μας ευλογήσεις. Γιατί έγινε η Βασιλόπιτα? Η Βασιλόπιτα δείχνει πάλι αυτές τις περιπέτειες που περνούσαν οι άνθρωποι και παλιά και τώρα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε ένα συμφοιτητή, τον Ιουλιανό,
Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έχει μείνει στην ιστορία. Αυτός έγινε αυτοκράτορας και εξεστράτευσε εναντίον των Περσών. Και όταν πήγαινε στην Περσία σκέφτηκε να περάσει από την Κεσάρια που ήταν ο συμφοιτητής του ο Μέγας Βασίλειος για να του δώσει χρυσό. Νόμιζε ότι ο Μέγας Βασίλειος έχει χρυσάφι επειδή άκουγε ότι είχε ορφανοτροφία. Και όταν πέρασε από εκεί ο Μέγας Βασίλειος του προσέφερε 3 κρυθαρένια ψωμιά και έστρωσε βέβαια κόκκινο χαλί. Και ο αυτοκράτορας του λέει με τέτοιο πράγμα περιμένεις τον βασιλιά σου, ο οποίος ήταν και συμφοιτητής σου. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτά που τρώμε αυτά έχουμε και για σένα μεγαλειότατε. Και τότε διέταξε έναν υπηρέτη να του κόψει χόρτο από το έδαφος και να του το δώσει και του είπε θα πάω στους Πέρσες και όταν ξεμπερδέψω θα έρθω και θα σας δώσω χόρτο να φάτε. Εννοούσε βέβαια να τους σκοτώσει. Μάλιστα. Πώς λέμε, ναι. Και τελικά είναι και αυτή η ιστορία στο διαδίκτυο, είναι καλό να μπουν να την δουν, είναι πολύ χαρακτηριστική. Πήγε, ο Μέγας Βασίλειος μάζεψε από όλες τις οικογένειες ό,τι είχαν, ένα μικρό ασημένιο ή χρυσό για να του τα δώσει. Και μετά έκανε αγρυπνία πάνω στο λόφο δίδυμο που είναι έξω από την Κεσάρια, στην Παναγία και παρακαλούσε όλη νύχτα να μην τους σκοτώσει και είδε την Παναγία που του είπε έστειλα τον Μερκούριο και θα σκοτώσει τον κακό τον βασιλιά. Ο Μερκούριος ήταν μάρτυρας του προηγούμενου αιώνος, του 3ου αιώνος και πραγματικά ο βασιλιάς σκοτώθηκε όταν επέστρεφε αφού νίκησε τους Πέρσες και μετά ο Μέγας Βασίλειος δεν κινδύνευαν. Οπότε για να τα δώσει στον κόσμο, ο κόσμος του είπε κράτατα δεσπότη μου για τα ορφανοτροφία μας. Αυτός είπε όχι, όχι, αυτά είναι δικά σας, θα σας τα δώσω και έφτιαξαν την βασιλόπιτα και πήρε έτσι ο καθένας κάτι. Πρόταση από την παραγωγή, μου λένε τώρα, του χρόνου, πρωτό Θεός να είμαστε καλά. Θα έρθουμε στο σπίτι σας και θα ζυμώσουμε μαζί το Χριστόψωμο και θα το προβάλλουμε σε μια από τις εκπομπές μας, κυρία Δημοσένους. Πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνω φέτος πρώτη φορά μόνη μου και ως του χρόνου θα είμαι ειδική. Οπότε θα ήδη μου έχουν δωρήσει ένα από την Πάφο. Τέλεια. Οπότε το έχω πρότυπο. Είναι καλό να το κάνουμε για να το δει ο κόσμος. Γιατί τώρα και με την οικονομική κρίση και με την υγιεινή διατροφή, το Χριστόψωμο είναι πολύ πιο υγιεινό από ότι ένα κέικ με αυγά και. Ωραία. Επίσης, ένα άλλο έθιμο είναι τα κάλαντα, έτσι. Ποιος είναι ο συμβολισμός τους, κύριε Δημοσένους? Τα κάλαντα στη λαογραφία ονομάζονται διαβατήριε εποδέ. Δηλαδή είναι τραγούδια, είναι ποίηματα τα οποία καλωσορίζουν το επόμενο έτος που αρχίζει και δίνουν διαβατήριο για να φύγει το προηγούμενο έτος. Βέβαια υπάρχουν κάλαντα και για τα Χριστούγεννα, υπάρχουν κάλαντα και για τα Άγια Θεοφάνεια. Έχουν όμως μεγάλο συμβολισμό. Δηλαδή για παράδειγμα όταν λέει σε αυτό το σπίτι το ψηλό πέτρα να μην ραγίσει και ο νοικοκύρης του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει, εννοεί ότι όταν υπάρχει θρήνος και μία θλίψη, οι πέτρες ραγίζουν, έτσι δεν μαθαίναμε στα ποίηματα, στη λαογραφία, όταν κλαίει κάποιος, κλαίει τόσο δυνατά που η πέτρα ραγίζει. Οπότε αυτός ο στίχος εύχεται να μην ραγίσει η πέτρα σε αυτό το σπίτι, άρα να μην υπάρχει κλάμα με το επόμενο έτος και ο νοικοκύρης του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει. Αυτό είναι για την πρωτοχρονιά. Για τα Χριστούγεννα που λέει «Καλή είναι σπέραν άρχοντες και αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στα αρχοντικό σας». Εδώ βλέπουμε πόσο η θέληση του ανθρώπου έχει μεγάλη σχέση πώς θα βιώσει τη γέννηση του Χριστού. Γιατί λέει «Καλή είναι σπέραν άρχοντες και αν είναι ορισμός σας». Δηλαδή αν το θέλετε θα σας πω τα κάλαντα. Είναι αυτή η θέληση του ανθρώπου να συμμετέχει τόσο στη γέννηση του Χριστού, όσο και στην αλλαγή του έτους, όσο και στα Άγια Θεοφάνεια. Είναι πολύ ωραία αυτή η στίχη των καλάντων και είναι ωραία να τους μελετήσουμε και να τους αναλύσουμε ίσως σε μια επόμενη εκπομπή. Επειδή τρέχει ο χρόνος και μας πιέζει, θέλω να μου πείτε έτσι, εν συντομία, στις άλλες κουλτούρες, όπως παραδείγματος χάρη στο Ισραήλ, στην Κίνα, στο Ιράν, πώς γιορτάζουν την πρωτοχρονιά, κύριε Δημοσένους? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι σημαντική ερώτηση. Οι κουλτούρες χωρίζονται σε αυτές, οι κουλτούρες και οι θρησκείες χωρίζονται σε εκείνες που γιορτάζουν την πρωτοχρονιά αρχή του φθινοπόρου, όπως είπαμε με το εβραϊκό εορτολόγιο, και αυτές που γιορτάζουν την πρωτοχρονιά τέλος του χειμώνα και αρχή της άνοιξης. Στο Ισραήλ φτιάχνουν μήλα ζεστά και τα τρώνε με μέλι και αυτό συμβολίζει ότι την επόμενη χρονιά που αρχίζει θα τρώμε κάτι ωραίο με μέλι, δηλαδή θα έχουμε γλυκύτητα. Φτιάχνουν ωραία τσουρεκάκια και προσεύχονται.
Στην Κίνα γιορτάζουν πρωτοχρονιά τέλος του Ιανουαρίου που τελειώνει ο χειμώνας και αρχίζει θεωρητικά η άνοιξη. Ο Βούδας λέει κάλεσε πολλά ζώα για να συμμετάσχουν στην πρωτοχρονιά και πήγαν μόνο 12. Και αυτά τα 12 ζώα είναι τα ζώα στα οποία αφιερώνονται όλα τα έτη, δηλαδή τα έτη χωρίζονται ανά 12. Και όποιο είναι υπό την προστασία αυτό το έτος, έτσι λέει θα μοιάζουν αυτοί που θα γεννηθούν. Για παράδειγμα, αν είναι το γαϊδούρι, έχει υπομονή πολύ αυτός που θα γεννηθεί αυτό το έτος. Αν είναι ο χείρος, θα είναι εσωστρεφής κλπ. Δηλαδή χωρίζεται σε 12 ζώα τα 12 έτη και μετά ξαναρχίζει το ίδιο. Είναι παρόμοιο με τα ζώδια. Στην Κίνα γιορτάζουν πάρα πολύ την πρωτοχρονιά. Πριν τον κορονοϊό υπήρχε κάποια μετακίνηση ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων με πολλά πυροτεχνήματα και πολύ κόκκινο φως, κόκκινο χρώμα. Μετά από την Κινέζικη πρωτοχρονιά έχουμε την Ιρανική, τον Ορούς. Οι Ιρανοί και οι Πέρσες και οι Ζωροάστρες, οι οποίοι εορτάζουν την πρωτοχρονιά κατά την πρώτη σελήνη μετά την αιρινή ησημερία. Πάλι λοιπόν την Άνοιξη και εύχονται να έρθει ένα καλό έτος το οποίο θα αναδείξει τον άνθρωπο ως περισσότερο άνθρωπο ουσιαστικά. Οι Ζωροάστρες και οι Πέρσες έχουν έμφαση στην ανθρώπινη έκφανση της, όπως εμείς λέμε, της ανθρωπιάς, αλλά εκείνοι το εννοούν διαφορετικά, εννοούν και στους νόμους να αλλάξουν τα πράγματα, όπως εμείς στην αρχαία Ελλάδα. Και οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν γύρω στο Πάσχα το δικό μας την πρωτοχρονιά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω για το θέμα αυτό ότι η πρωτοχρονιά στα έγγραφα που υπάρχουν εορταζόταν από 2 χιλιετίες π.Χ. στη Βαβυλώνα και ήταν η εορτή του Ακίτου. Του Ακίτου και γιόρταζαν ουσιαστικά την πρωτοχρονιά, την αρχή του νέου έτους. Οπότε είναι πολύ αρχαιοέθιμο το να γιορτάζει κανείς την πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε και για την περιτομή του Μικρού Χριστού, όπου γιορτάζουμε χθες. Γιατί έκαναν περιτομή στα μικρά αγοράκια οι Εβραίοι? Σας ευχαριστώ πολύ. Η περιτομή ουσιαστικά γινόταν για να έχουν υγεία τα μικρά αγοράκια, αλλά και όταν μεγαλώσουν. Λόγω της μη καλής υγιεινής, του πλησίματος κλπ. Κάποτε δημιουργούνται κάποιες ασθένειες. Οπότε για να υπάρχουν τα αρσενικά βρέφη και να μείνουν και να διατηρηθεί το Ιουδαϊκό έθνος από το οποίο θα γεννιόταν ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, έπρεπε να προστατευθούν. Και έτσι καθιέρωσαν την περιτομή, η οποία ήταν νόμος από την εποχή του Μωυσέως και ήταν και το καθοριστικό στοιχείο. Ήταν η ταυτότητα ουσιαστικά που ξεχώριζε τους Ιουδαίους από τους Φιλιστέους και όλους τους άλλους, οι οποίοι δεν είχαν περιτομή, άρα ήταν ακάθαρτοι και όχι εγγεγραμμένοι στο έθνος του Θεού, το Ιουδαϊκό. Γι' αυτό ο μικρός Χριστός έπρεπε να υποστεί και αυτός περιτομή, γιατί ήταν Εβραίος και γι' αυτό το έκαναν. Μέχρι σήμερα όλα τα παιδιά των Ιουδαίων κάνουν περιτομή, εξ όσων γνωρίζω κάνουν και χριστιανοί περιτομή, αλλά όχι υποχρεωτικά ως τελετουργία στον Ιουδαϊσμό. Είναι υποχρεωτικό και είναι τελετουργικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για μια όμορφη, χαρούμενη πρωτοχρονιά και μια χρονιά γεμάτη υγεία, κύριε Δημοσένους, και αγάπη και ελπίδα. Έτσι, κυρία Φλωρίδου, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα εφαρμόσουμε τα μέτρα που αρχίζουν σήμερα στις 6 ώρα. Τι να κάνουμε. Και δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Ναι. Και ελπίζουμε ότι με την προσευχή και την παράκληση που θα κάνουμε στο Θεό θα μας δώσει ένα καλό έτος, αλλά μαζί και η υγιεινή διατροφή και όλα τα άλλα. Να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Χρόνια και πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για μας, για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ έσπασαν χθες τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, καταγράφοντας 751 νέα περιστατικά λίμωξης. Συναγερμό στο Υπουργείο Υγείας και την επιδημιολογική ομάδα, ανακοινώνοντας νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου. Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων σε οικίες πέραν των μόνιμα διαμενόντων με εξαίρεση την παραμονή πρωτοχρονιάς. Τηλεργασία για το δημόσιο ευρύτερο δημόσιο τομέα.
εμβολιάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και κάλεσε το κοινό να τηρεί ευλαβικά τα μέτρα. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για COVID-19. Τεράστιο επίτευγμα το εμβόλιο, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Απίθανο να εγκριθεί το εμβόλιο της AstraZeneca στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός Ιανουαρίου. Ξεπερνούν τις 180.000 νεκροί στη Ρωσία. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τα κρούσματα στη Νότια Αφρική. Στη δημοσιότητα το πόρισμα Καλογύρου για τους φακέλους και τις πολιτογραφίσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. 12 φάκελοι που αφορούσαν 42 πρόσωπα, επενδυτές και τις οικογένειές τους, στέθηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής. Έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Πιέρ Καρτάν σε ηλικία 98 ετών. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7:15 με τη Χριστιανά Βερεσιέ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στη 1. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο και να είστε καλά, με προσοχή και ασφάλεια πάντα, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.